Ερώτηση. Έβλεπε ο Αγκουέρο μικρός ταινίες του Κωνσταντάρα? Μιλάς δεκαετία 70's, εκεί μετά θυμάσαι... από κάμισα που είχε το βαθύ το ντεκολτέ. Ποιο ντεκολτέ ρε? Δεν, το σκίσιμο, δεν κουμπώνε κουμπί. Δεν κουμπώνε ούτε ένα ούτε... και απλά στο σόβρακο μέσα διασταυρωνόταν τα δύο, τα δύο άκρα, άκρα στο πουκάμισο. Ακριβώς. Και το δασίτριχο στέρνο. Τι είναι αυτό που έκανε ο Αγκουέρο? Παιδιά, το είδατε αυτό? Είναι, είναι... που όλη η Αργεντινή φορούσε μπλούζα με κανονικό γιακαδάκι και ο Αγκουέρο μπήκε με σκισμένο γιακαδάκι μέχρι το γιατί. Γιατί, φίλε, ο Αγκουέρο είναι κλαρινογαμπρός Αργεντινής. Πολύ άντρας. Είναι πως έχουμε μπανάνες Αργεντινής, ξέρω εγώ, και αχλάδια Αργεντινής και τα φέρουν κατά κόρο και τα λοιπά. Η Αργεντίνη καφιλέτα, έχουμε και κλαρινογαμπρούς Αργεντινής. Και ο Αγκουέρο είναι ο νούμερο ένας φέτος, είναι το καλούπι. Και δεν είναι όποιος και όποιος κλαρινογαμπρός, είναι κλαρινογαμπρός του Μαραντόνα. Ακριβώς. Πρώην, πρώην κλαρινογαμπρός του Μαραντόνα. Τι, κύριε, από το που λέει. Ποιος κέρδισε? Η Γαλλία. Η Γαλλία κέρδισε. Ποιος κέρδισε? Σωστό, καλό, καλό, σωστό, καλό, καλό. Ηθικοί νικητές. Έχει ένα point. Η Αργεντίνη. Σύμφωνα με τον, ναι, με κάποιον ο οποίος έκανε ντου στο στούντιο να μας πει την εξυπνάδα του. Λοιπόν, ανώνυμα, ανώνυμα. Δεν υιοθετείτε. Δεν υιοθετείτε. Α, είναι του κυρίου Δαναξή Ατάκα. Γενικότερα έχουν εντάξει κυκλοφορήσει διάφορα εντάξει τώρα με το Μουντιάλ με το Λουτσέσκου, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ένα από τα χωρατά έτσι που συνηθίζεται. Εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω αν βλέπετε το... Σίγουρα το έχετε δει. Power of Love, έτσι. Λοιπόν, και, έχασε ένα παλικάρι αυτός που τον κάνει και ο Μητσικώστας, αυτός ο Σοκράτης, ενώ πρόσεξε, έχασε. Βγήκε δεύτερος, αλλά κέρδισε από τις ψήφους του κοινού. Έτσι. Και έβγαλανε κάτι τυπάδες μέτρο σπορ εφημερίδα. Κάνουμε και διαφήμιση στην πιο λαϊκοδέστατη εφημερίδα της πόλεως. Έτσι. Όπου έλεγε ηθικός πρωταθλητής Power Love Σοκράτης, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδοσφαιρικό αφήνοντας το Power of Love, γιατί περίμενε. Δεν είπαμε ακόμα τι ακούνε. Εγώ περίμενα οι ότι, φίλοι ότι θα τους πούμε, ξέρουν τι ακούνε. Ξέρουν τι ακούνε. Λίμπερο καταρχάς. Σωστό. Έτσι, 107 και 4. Το ελεύθερο ραδιόφωνο. Λες να έχουν βελόνα και τυχαία να έχουν πιάσει. Φαντάζεσαι. Κάπου προς τα δεξιά. Κάποιοι εκεί προς μπορεί τα, να προς έχουν, άκρες. Ρε, φίλε, κάποιοι μπορεί να έχουν. Ναι. Κάποιοι είδαν φως και μπήκανε. Να μην τους πούμε. Κοίταξε, ξέρουν τι ακούν, γιατί εδώ πέρα δεν τους πιπιλίζουμε τα αυτάκια και δεν τους γλύφουμε πατόκορφα από πάνω μέχρι κάτω, έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, περί πρωταθλητισμού, έτσι, περί και ούτε καταραμένου όφη, έτσι, και περί Μεγαλέξανδρου. Περί Μεγαλέξανδρου και τα διάφορα. Γιατί εδώ πέρα, να τα λέμε και αυτά, έτσι, εδώ πέρα δεν βγάζουμε αερόστατα για Μακεδονίες ελληνικές και ταυτόχρονα να διαφημίζουμε όλες τις Σκοπιανές. Τα καζίνο στα Σκόπια. Έτσι, να τα παίρνουμε από εκεί πέρα. Γευγελή. Έτσι. Καλά είναι! Τι έγινε! Που πάνε και κάνουν ελληνικές βραδιές! Άποψή μου, έτσι, για να το πω και να το απαντήσω σοβαρά, γιατί όλο και κάποιος θα παρεξηγηθεί. Άποψή μου είναι ότι μπορείς να διαφημίσεις όποιον γουστάρεις. Και όποιος σου δίνει πραγματικά. Αλλά τα χρήματα τα οποία έχεις κοστολογήσει τον αέρα σου. Όχι να πουλάς. Όχι να αλλά... πουλάς πατριωτική. Ακριβώς. Άμα θες να πουλάς ότι είσαι το κανάλι της Μακεδονίας, τότε να διαφημίζεις μόνο Μακεδόνες. Μόνο έτσι, μακεδονικά καζίνο. Έτσι. Γιατί εμείς τα καζίνο δεν έχουμε. Ούτε αθηναϊκά. Γιατί έτσι έχουν αθηναϊκές πινακίδες. Γιατί έχουν αθηναϊκές πινακίδες στα καζίνο. Και δεν μπορείς να πας να δώσεις το σπίτι σου και το αυτοκίνητό σου. Ναι, όχι λαϊκισμό. Αλλά είναι... Και ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Τότε να ψάξουμε κάθε εταιρεία ποιος είναι μεγαλομέτοχος. Να έτσι δούμε αν έχει ταυτότητα, αν η ταυτότητα του πάνω λέει Δήμος Θεσσαλονίκης. Να διαφημίζουμε ελληνικές εταιρείες. Άσε τώρα. Με Έλληνες CEO. Παπατζίδες. Εδώ πέρα παπατζιλίγια δεν έχετε ακούσει. Και λοιπόν, κυρίως δεν έχετε ακούσει παπατζηλίκια κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10. Ακούτε όμως παπάδες. Ακούτε το Αλληλούια. Το Αλληλούια. Είμαστε το, δύο ευσεβείς νέοι, Στάθης και Μιχάλης Νικολαίδης. Με το Μιχάλη δίπλα μου, εγώ είμαι ο Στάθης. Ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι στη ρύθμιση του ήχου αυτές τις ώρες. Αυτός ο Ντιμαρία, όσο άσχημος είναι. Ναι. Απαράδεκτος ήταν για σήμερα. Θα τα λέμε όλα. Γενικότερα σε όλο τι, σε όλο επειδή το... σήμερα έκανε όχι, δύο κούρσες και δύο προμενάδες που έγινε αυτός, τι. Σε όλο το Μουντιάλ σέρνεται. Δεν υπάρχει τη λοιπόν, Μαρία. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Δεν υπάρχει τη Μαρία. Για όσο άνοιξαν τώρα. Η Γαλλία κέρδισε 4-3. Το γκολ που βάζει είναι φοβερό.
Ωραίο γκολ, εντάξει. Όπως επίσης. Κάτσε, θα τα πούμε όλα, ρε, ηρέμησε, ρε. Άντε να μπει κατευθείαν να πει δύο ατάξει, θα τη πει. Θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε ένα-ένα, τα πάρουμε. Μάλιστα. Τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα-ένα. Είναι, εγώ έχω μια ερώτηση βασικά. Γιατί ναι, τώρα πες. Έχουμε το VAR, το οποίο στην Ελλάδα είναι Βαρούχα. Από εκεί βγήκε το. Μάλλον από εκεί το βγάλανε. Και θα βάλουμε να έχει τη φωνή του Βαρούχα. Ο παγκοσμίω από εκεί βγήκε. Να λέει ήταν πέναλτι. Καταρχά θέλω να ρωτήσω, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Ανάλογα με το. Είναι πέναλτι. Ανάλογα με το ή πόσο. Πέναλτι. Ανάλογα με το πόσο Mars ήταν. Αν είναι Mars, είναι πέναλτι. Πέναλτι. Έτσι. Επίση, αν είναι. Πέναλτι το οποίο δεν δίνεται είναι πέναλτι. Πέναλτι. Σύμφωνα με τον Ογκουνσότο. Σύμφωνα με τον Πάτρικ. Έτσι. Ο Πάτρικ τη καρδιά. Αν δεν δοθεί είναι πέναλτι. Φίλε. Έτσι. Κάπου στο πάνθεον του ποδοσφαίρου υπάρχει μια θέση για τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Κοίταξε. Αν δεν υπάρχει, δεν ξαναπαρακολουθώ ποδόσφαιρο. Στον ποδοσφαιρικό. Σκίζω τα πτυχία μου. Στον ποδοσφαιρικό παράδεισο. Έτσι. Εκεί όπου ας πούμε στον παράδεισο βρίσκεται ο Άγιος Πέτρος. Τους γιόρταζε κιόλας χθες. Να πούμε χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες σήμερα, στις Αποστολίες. Η Αποστολία η Ζώη γιορτάζει. Έτσι το, και πόσες άλλες. Η Αποστολία η Ζώη. Η Αποστολία η το Βόλι εδώ από το, από το Λίμπερο. Αυτή να έχει στην άλλο την Αποστολία τη Ζώη. Γιατί με την Αποστολία τη Ζώη, φίλε, στα Ous κάναμε τρελά πράγματα στη φαντασία μας. Λοιπόν, Πέτρη, Παύλη, χτες των Αγίων Αποστόλων. Χρόνια πολλά, όπως. Να δώσω χρόνια πολλά στην Αποστολία. Στην Αποστολία. Στο χέρι του δηλαδή. Έτσι, γιατί η φίλη μου η Άμη δούλεψε υπερορίες. Γελάει βασίλει. Από τα 20 μέχρι τα 30. Τώρα μεγαλώσαμε, δεν μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αποστόλος ο Κλέτος δεν γιορτάζει. Ο Απόστολος ο Κλέτος γιορτάζει σήμερα. Τα έχω χάσει, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ ήθελα να πω, ρε φίλε, για τον Πέτρο, ο οποίος βρίσκεται στον παράδεισο και τα λοιπά. Έτσι, ο Άγιος Πέτρος. Και εκεί βρίσκονται και όλοι οι Άγιοι, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Αυτό. Ο Πατρίκ Ογκουνσότο, νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα θρόνο κάπου στον ποδοσφαιρικό παράδεισο και απολαμβάνει με σταφύλι και παρθένες, έτσι, αυτό είναι τη πολύ ζωή. Μου αμεθανικό. Δεν έχει. Ο ποδοσφαιρικό παράδεισο δεν έχει κάτι πολλέ από μία θρησκεία. Είναι ο ίδιος θρησκεία. Είναι θρησκεία, σωστό. Έτσι, ο Πάτρικ Ογκουνσότο είναι θρησκεία. Ναι. Πότς γκέρεν ατό και τα λοιπά. Πότς γκέρεν λοιπόν, ρωτάω εγώ, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική απάτη του σύγχρονου ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Έτσι, σε διεθνές επίπεδο. Να. Ποια είναι η απάτη? Η Αργεντινή. Είναι. Να καταφέρει σήμερα να βάλει τρία γκολ στη Γαλλία, η οποία είναι από τις πιο σύγχρονες εθνικές ομάδες. Κοίτα, να το πάρουμε την αρχή και να πάμε λίγο πιο σοβαρά. Να κάτσουμε να ασχοληθούμε λίγο με το τι είδαμε στο ματσάκι. Καταρχάς, μεταξύ μας η Γαλλία. Και επίσης, εσύ φίλε καραφλέ με μουσί στην ΕΡΤ με τα γυαλιά, πας να μας πάρεις τη δουλειά. Ψηφίζουμε να φύγεις από την ΕΡΤ. Φίλε, άνετα κάναμε και εμείς τηλεόραση. Άνετα, έτσι. Βασίλη, δεν κάναμε τηλεόραση. Κάνει τώρα τηλεόραση ο αυγουλοκέφαλος με το μουσί και το γυαλί. Που είναι σαν μουτσούνα για τις απόκρες και δεν κάνουμε τηλεόραση εμείς. Από την ΕΡΤ μόνο την Ξανθιά κρατάμε. Την Ξανθιά τη θέλουμε. Αν και δεν μ' αρέσει, είναι τσιβδίζει. Όχι, αυτό είναι το ωραίο, είναι το σεξ. Άμα ήταν και ωραία, θα ήταν σεξ. Περνάει. Δεν μ' αρέσει. Στις δύσκολες νύχτες του χειμώνα, Στάθη. Αλλά τις γλάστρες τις κρατάμε. Ναι. Στις δύσκολες νύχτες του χειμώνα χρειάζεται. Ναι. Είναι χρήσιμη. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε. Έχεις δίκιο. Τι έχει φορέσει η τύπη, ρε φίλε. Λες και έχει βγει να πούμε μπουζούκια, έτσι. Μπουζουκλερή. Κοίταξε, μεταξύ μας και σε εμάς μας ψήνει σε διάφορες περιόδους. Κοίταξε, έχει ντυθεί γιατί μάλλον μετά την εκπομπή έχει να πάει σε καμιά γάμο. Είναι Σάββατο σήμερα, σε καμιά βάφτιση. Και ντύθηκε ρε παιδί μου για να πάει στη βάφτιση. Να γλέντει, να πάει να χορέψει καμιά είναι καραγκούνα. Είναι πολύ πιθανό, μάλιστα. πάρα πολύ πιθανό. Λοιπόν. Η Γαλλία κέρδισε γιατί 4-3 και είναι η πρώτη ομάδα η οποία περνάει στους 8. Δικαιότατα. Κοίταξε, δίκαια πέρασε, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει η κηδεία, ναι, να αποκλειστεί κιόλας. Στο 93. Και στο 93 να φάει την ισοφάριση, ναι, εκεί φάνηκε. Κοίταξε, η Γαλλία, να το πάρουμε από τους νικητές. Οι Γάλλοι δεν παρουσιάζουν το ποδόσφαιρο που περιμέναμε. Δεν είναι ομάδα με καλή χημεία. Εντάξει. Είναι μια ομάδα όμως η οποία έχει. Έχει απίστευτους παιχταράδες σε κάθε θέση. Μονάδες καταπληκτικές. Απίστευτους παιχταράδες. Έχει έναν κανονικό προπονητή, ο οποίος είναι και χρόνια εκεί. Είναι 80 μάτς έκλεισε σήμερα. Είναι πολύ πύρος. Και άκουγα 103 παιχνίδια ως παίκτης, 80 ως προπονητής με την Εθνική Γαλλία. Είναι ζωντανή ιστορία. Για πες. Τολμώ να πω ότι η συγκεκριμένη εθνική έχει
αντίστοιχο καλό υλικό σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή παίκτες, με την εθνική του 98 που κατέκτησε το. Μεταξύ μας η εθνική του 98 δεν είχε και που το δεν εκπληκτικό είχε και υλικό τόσο, ναι, σε όλες τις θέσεις. Απλά είχε, ρε παιδί μου, κάποιους παίκτες οι οποίοι ήταν. Δηλαδή η εντεκάδα της, να το πω έτσι. Κοίταξε, ήταν σαν του ζένια της. Είχε Μπλαν του Ραμ. Έτσι. Είχε τον Ντεσάμπρο. Ο Μπαρτές που. Εντάξει, okay, κλαίνει. Ο Μπαρτές ήταν ένας μέτρος τερματοφύλακας, αλλά με παραστάσεις. Με παραστάσεις και είχε χημεία με την άμυνά του. Έτσι. Τέλος πάντων, μην πάμε στο μετά αυτό, να πάμε στη Γαλλία του σήμερα. Η Γαλλία του σήμερα. Είχε τον Λίζα Ραζού. Δεν ήταν επίπεδο των υπολείπων. Δεν ήταν επίπεδο των υπολείπων. Όπως και επίσης Ανρί, Βιλτόρ και τα λοιπά δεν έκαναν τα μεγάλα μάτσα με την Γαλλία. Εντάξει. Ο Ανρί της Άρσεναλ και της Μπαρσελόνα μετέπειτα δεν ήταν στην Εθνική Γαλλία. Είχε Ντεσάμ. Ναι, είχε. Στο 98. Το 2008. Ναι, στα Χαφ. Είχε τον. Όχι τον Ντουράν, τον άλλον. Τι είχε. Στα πλάγια. Τον Πετί. Το. Ποιο να. Ντεσαγί, Μαρσέλ Ντεσαγί. Ναι, Ντεσαγί. Και έναν άλλον στην άμυνα. Τον Ντουράν. Όχι, Ντουράν Ντεσαγί ήταν στην άμυνα, έναν στο κέντρο, χαφ, μαύρος. Πολύ καλός. Μακελέλα. Μετέπειτα. Όχι, δεν ήταν στο 98, Μακελέλα. Α, το 98 δεν ήταν. Το 98 δεν ήταν. Ένας άλλος, τον οποίο δεν μου διαφεύγει το όνομα. Τέλος πάντων. Γενικότερα είχε μια καλή δεκάδα. Τότε και είχε κάποιους ρολίστες. Είχε τον Τζουρκαεφ. Στην επίθεση, εντάξει, δεν ήταν top παίκτες όπως κτλ. Αλλά ήταν 11 παίκτες οι οποίοι είχαν παραστάσεις, πρωταγωνιστούσαν σε όλα. Ας σου πω την 11 που κατέβηκε με τη Βραζιλία στον τελικό. Φαμπιάν Μπαρτές, Λίζα Ραζού δεξιά, Ντεσαγί. Καρεμπέρε, φίλε, πω πω, ξέχασε τον Καρεμπέ. Πες το, έπαιξε ο Λεμπέφ, φίλε, στον τελικό. Φρανκ Λεμπέφ. Ναι. Λίζα Ραζού, Τζουρκαεφ, Ντεσάμ ο αρχηγός, Μαρσέλ Ντεσαγί, ο Γκιβάρς, ο Ζιζού, ο Λιλιάν Τουράμ, ο Πετί, ο Λεμπέφ και ο Καρεμπέ. Ενώ στον πάγκο καθόντουσαν ο Πατρί Βιέιρα, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή, ο Μπογκουσιάν, έτσι, ωραίος και αυτός, και ο Κριστόφ Ντουγκαρί. Δεν έπαιξαν στον τελικό εκείνον ο Τρεζεγκέ, ο Σαρμπονιέ, ο οποίος ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας, ο Ανρί, ο Λαμά, ο οποίος ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας, ο Καντελά, το αριστερό μπακ, ο Λοράν Μπλάν δεν είχε παίξει στον τελικό. Ο Πιρές δεν είχε παίξει, ο Τιέρι Ανρί δεν είχε παίξει, ήταν και μικρός ο Ανρί. Ήταν μικρός, ήταν στο ξεκίνημα του, ήταν τότε που είχε. Ήταν στην Ιουβέντους ακόμα. Όπου δεν είχε, δεν είχε παίξει καν. Χρόνια, ναι. Ο Διομεντέ και ο Τρεζεγκέ. Τότε στη Γιουβέντους. Μαζί και που οι δύο. Ήταν. Όχι, ήταν. Όχι, δεν ήταν σε εκείνη την ομάδα. Α, όχι. Έχει δίκιο. Λοιπόν, ήταν οι πέντε Γάλλοι. Ζιντάν, Ντεσάμ, Τουράμ, Τρεζεγκέ. Οι τέσσερις παίζανε και ο Ανρί που τον είχαν πάρει και τελικά τον στείλανε στον Αρσέν Βενγκέρ. Λοιπόν, η Γαλλία η τωρινή έχει ένα πολύ καλό δίδυμο πίσω το οποίο εμένα σήμερα δεν μου άρεσε. Τον Βαράν με τον Ουμτιτί. Ο Γιορίς είναι ένα. Τερματοφύλακας top 10. Δεν είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο, αλλά είναι top 10. Όχι, αλλά είναι. Εντάξει, είναι ένα σταθερός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν είναι εκπληκτικός σε κάτι, αλλά δεν έχει κανένα ψεγάδι στο παιχνίδι του. Έτσι, ναι, δηλαδή είναι σε όλα καλός. Είναι σε όλα άνω του 7. Είναι δεν είναι πουθενά 10, όχι. Αλλά είναι σε όλα τουλάχιστον 7. Δεν τρώει χαζαγκόλ. Αυτό. Ναι, είναι top 10 τερματοφυλάκων. Εντάξει, και παίζει και τόσα χρόνια στην Πρέμιερ, ξεκάθαρα. Οι δύο οι πλάγιοι οι μπακ οι οποίοι σήμερα μου αρέσαν, ο Παβάρ έβαλε και αυτή την κολάρα της του Γκάρδης με αυτό το. Τι φάτσα πήρε η μπάλα με αυτό το γυριστό το αυτό ήταν έτσι, σαν να πήγαινε σε αργή κίνηση. Για μένα, όλη η δύναμη της Γαλλίας είναι ο Ματουιντή, ο οποίος δεν παίζει στο επόμενο παιχνίδι με τον Καντέ. Τα δύο σκυλιά του πολέμου. Σκυλιά του πολέμου, φίλε. Είναι. Σκυλιά, είναι σαν να πήρε το Μακελελέ να σου κάνει δύο κλωνοποίησες. Δύο παιδιά. Όχι, παιδιά, το κλωνοποίησες. Σου κάνει δύο παιδιά. Και τα πέταξε και τα δύο μέσα, ρε φίλε. Έτσι. Ο Κλοντ Μακελελέ. Ο Ποκμπά σε μένα δεν έχει δείξει ακόμα κάτι. Όχι. Σε αυτό το Μουντιάλ και γενικότερα την τελευταία κακός διετία δεν είναι. Είναι σε μετριότητα. Κακός δεν είναι. Αλλά. Όχι, δεν έχει εγώ κάνει το θεωρώ ότι έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα που λέμε. Ναι. Δε, την τελευταία διετία είναι εκτός κλίματος. Γι' αυτό ψάχνεται κιόλας να γυρίσει στη Γιούβε. Μπας και σώσει την καριέρα του. Δεν νομίζω να γυρίσει. Δεν νομίζω. Πισωγύρισμα. Θα το δούμε. Πισωγύρισμα θα είναι σίγουρα. Αλλά... Βάσει πρωταθλήματος, έτσι. Σίγουρα. Τώρα, ο Γκρισμάν παίζει σε επίπεδο Μέση, Ρονάλντο κτλ. Τα τελευταία χρόνια και δύστηκε την Γαλλία. Στο συγκεκριμένο τουρνουά. Πολύ καλή κίνηση σήμερα με τον Ζιρού μπροστά. Γιατί μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν αυτοί οι μπετατζίδες που λέμε. Έτσι. Αλλά ο Ζιρού όχι, σήμερα... αλλά για τα αργά, για τους αργούς αμυντικούς.
της Αργεντινής. Ένα ψηλό κορμί τραβάει τον Φάτζιο, ο οποίος ουσιαστικά γι' αυτό έπαιξε, έτσι, γιατί έπρεπε να κοντράρει και στο κορμί το Ζηρού. Το Ζηρού. Και άλλοι κάνανε πάρτι. Στα extreme πάρτι κάνανε. Έτσι, και ο Εμπαπέ και ο Γκρισμάν. Ξεκάθαρα. Ο οποίος Εμπαπέ, επειδή είπες εκτός αέρα ότι όντως θυμίζει τον Ανρί, εγώ θα σου πω κάτι, φίλε. Το σουλούπι του, ο τρόπος που τελειώνει φάσεις, που πλασάρει, που τριμπλάρει, αν θες, όντως θυμίζει τον... πολύ τον Ανρί. Αλλά ο διασκελισμός του θυμίζει πολύ Ετώ. Ναι. Ο διασκελισμός. Ναι. Αυτό που έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι έκανε 1,5 βήμα εκεί που οι άλλοι κάνουν 1. Ναι. Καταλάβες, που δεν το βλέπεις επιθετικό είναι, εύκολα είναι αυτό. Είναι πρικισμένο, έτσι, παιδί. Ο... Δηλαδή είναι σαν να του βάλες τα πόδια του Ετώ και την εκτελεστική δυνότητα και τη δημιουργικότητα το του Ανρί. Και όλο, αν θέλεις, την κουλτούρα του Τιέρι Ανρί. Όντως, αυτό το παιδί δεν είναι καν 20 χρονών, έτσι. Και σήμερα έλαμψε για άλλη μια φορά το άστρο του. Έλαμψε. Μπορεί στην Παρή φέτος, λόγω Νεϊμάρ, να μην φάνηκε τόσο πολύ, αλλά πρόπερσι στη Μονακό, εντάξει, έκανε εκπληκτική χρονιά. Εξού και ξέρεις ότι η Παρή, λόγω financial fair play, δεν τον είχε αγοράσει. Τον είχε πάρει δανεικό και είχαν βάλει μάγκες, βρήκαν ένα παραθυράκι, δανεικός με οψιόν, αν κάνει συμμετοχές, τότε να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100 κάτι εκατομμύρια ευρώ η Παρή. Οπότε, για την επόμενη διετία καλύφθηκαν. Γιατί την μεταγραφή του Εμπαπέ δεν τη χρεώνονται σαν μεταγραφή. Οπότε τώρα το καλοκαίρι θα πρέπει να βρουν κάπως να ισορροπήσουν τον ισολογισμό τους. Κατάλαβες, γιατί το ίδιο καλοκαίρι είχαν αγοράσει τον Neymar με 250. Ναι. Αν βάλεις και τα 150 πόσα τον πήραν τον άλλο, πού να βρεις να ισοσκελίσεις. Και είχαν κάνει τη μαγιά αυτή με τη Μονακό, όπου τον είχαν πάρει ουσιαστικά σαν δανεικό. Και απορρίσανε οι Γάλλοι, τέλος πάντων, με το ότι δύο κορυφαίες ομάδες η μία έδωσε τον superstar της. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα αυτή. Ναι, αλλά δεν έχουν πραγματικά τέτοια προβλήματα. Από τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να πάει στη. Και από τη στιγμή που πληρώνει η ομάδα, η ομάδα. Ανάγκη έχει ο αυτό πρίκυπας. Δεν έχει κανένα. Ανάγκη έχει ανάγκη ο πρίκυπας. Ούτε ο πρίκυπας έχει ανάγκη, ούτε ο Σεΐχης. Αυτό σου λέει. Δεν είναι τα λεφτά. Έχει ανάγκη. Όσο του σου λέει, άμα θέλει να πα, εντάξει, αλλά αυτή είναι η τιμή. Λοιπόν. Θα πάμε στο διάλειμμα. Εσείς άμα έχετε ανάγκη όμως. Δεν σχολιάσαμε το μάτσο, θα το σχολιάσουμε μετά. Θέλουμε και τη δική σας παρέμβαση. 23-10-287-888 και FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-526. Και φυσικά άμα έχετε ανάγκη από ποιοτικά έπιπλα, τα οποία θα τα πάρετε γρήγορα και σε πολύ καλές τιμές, θα μπείτε στο epiplopavlap.gr, έτσι, το ολοκένουργιο site από τα έπιπλα Παπαϊωάννου που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και τη στήριξή τους τα τελευταία 2 χρόνια, είναι η χορηγάρα της εκπομπής, για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας, να τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με εύκολες πληρωμής. Οπότε μπείτε epiplopavlap.gr για να ενημερωθείτε και να δείτε όλες τις τελευταίες τάσεις της μόδας γύρω από την κουζίνα και το έπιπλο του σπιτιού και να διαλέξετε αυτό που θα πάρετε, να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε εκεί στην Ευκαρπία και να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με το σχολιασμό με το post-game του Γαλλία-Αργεντινή, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του θα γυρίσουν πολύ νωρίς στα σπίτια τους, αλλά πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε κανονικά να γυρίσουν, λέω εγώ. Πάμε σε διάλειμμα και επανεστρέψαμε. Αλληλούια, ακούτε. Λίμπερο 107 και 4 στα FM, ακούτε φυσικά. Μιχάλης και Στάθης Νικολαίδης στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Παρέα μας στα έπιπλα Παπαϊωάννου για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής στην καλύτερη ποιότητα. Στην Ευκαρπία θα τους βρείτε, στην Οδό Αθηνάς Τσακίρη. 6 είναι στο κεντρικό δρόμο της Ευκαρπίας και φυσικά FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με κόστος 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας για να σχολιάσουμε τι άλλο από τον αποκλεισμό της Αργεντινής ή όπως το νόμισμα έχει δύο όπως είναι το όψεις, σωστό. Ναι, πρόκριση την πρόκριση της Γαλλίας. Νομίζω ότι όλοι περίμεναν πιο εύκολη πρόκριση και αυτό φάνηκε στα πρώτα 20 λεπτά εκεί όπου οι Γάλλοι πραγματικά έπαιξαν πολύ έξυπνα. Γιατί είναι, εγώ ανοίγω την TV και βλέπω την Αργεντινή να την έχει κατεβάσει ο Μέση
Έτσι, ο Μέση την κατέβασε. Μα δεν είδες τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που... Το ρώτησε να τον βάλω τώρα. Να τον βάλω τον Κουν τώρα ή πιο μετά. Ναι, αυτός την κατέβασε την εντεκάδα. Ο Μέση λοιπόν αποφάσισε να κατεβάσει την Αργεντινή με έναν επιθετικό σε αντίθεση με τους ομίλους, τον ίδιο δηλαδή, έτσι. Και με πιο έτσι συμπαγή, πώς να το πω, προσανατολισμό. Να παίξει δηλαδή πιο κοντά, ας πούμε, τις γραμμές και τα λοιπά. Και νομίζω ότι σαν πρώτη, ας το πούμε έτσι, ανάγνωση, λες, α, η Αργεντινή πάει να το παίξει έξυπνα το μάτς. Αλλά βλέπεις το πρώτο 20 λεπτό και βλέπεις την Αργεντινή να έχει την μπάλα και οι Γάλλοι πολύ έξυπνα να τους έχουν δώσει χώρο και να περιμένουν να βγουν στην αντεπίθεση. Τρεις φορές πετάχτηκε ο Μπαπέ μπροστά από κόψιμο και πάσα κατευθείαν. Τη μία έκανε πέναλτι ο Ρόχο. Δεν μπόρεσε, ρε φίλε. Τις άλλες δύο ήταν φάουλ έξω από την περιοχή. Το ένα το σκλεδοκάρι, σου λέω, και τις τρεις φορές τους ξέφυγαν στην πλάτη. Και τις τρεις φορές φάουλ, τους γκρεμίσανε. Εδώ να πω κάτι άλλο. Σήμερα η Αργεντινή έπρεπε να έχει φάει δύο κόκκινες και έπρεπε όλη η δεκάδα να έχει από μια κίτρινη τουλάχιστον. Εντάξει. Το τι τάκλιν έπεσε με δύο πόδια. Τι τραβήγματα φανέλα. Παραδοσιακό αργεντίνικο ποδόσφαιρο δηλαδή. Και οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι. Έτσι, ο πειθαρχικός έλεγχος δεν υπήρχε στο μάτς. Δεν υπήρχε στο μάτς. Εντάξει, αυτό το μάτς ήταν για τουλάχιστον δύο κόκκινες. Αλλά ευτυχώς ο τύπος δεν το χάλασε το μάτς, γιατί πραγματικά αν έριχνε μια κόκκινη κάρτα, ας πούμε, στην Αργεντινή στο πρώτο ημίχρονο, θα είχε τελειώσει το μάτς. Εκεί θα είχε τελειώσει το μάτς. Για τους ουδέτερους, καλώς που δεν έδωσε κάτι. Και γενικότερα θα χάναμε πέρα. Τα δύο ήταν φάουλ ακριβώς πάνω στη γραμμή της περιοχής. Το ένα το στέλνει δοκάρι ο Γκρισμάν πριν τον γκολ του Εμπαπέ. Μετά κάνει ο Εμπαπέ το πέναλτι, το βάζει μέσα. Κακή εκτέλεση του Γκρισμάν. Πολύ κακή εκτέλεση. Απλά ο Αρμάνι, εγώ τα τζιν ξέρω. Αρμάνι τζιν Μιλάνο. Την ομάδα. Έπεσε ο άλλος το βάρεσε, ρε φίλε, κοντά στο κέντρο να πούμε. Καλώς έπεσε από την άλλη. Μάλιστα. Ποιος είσαι, ρε φίλε, ο Μπουφόν στα νιάτα του είσαι, που έβγαζε τα μισά πέναλτι. Τι κάτσε εκεί στο κέντρο, άμα πάει μπάλα δίπλα δεξιά-αριστερά, το βγάζει. Κανένα δεν σε πει τίποτα. Άμα τη στείλει στη γωνία, μπράβο, πάλι θα σε πούνε μπράβο. Μπράβο, προσπάθησε. Τι κατάλαβες. Μάλιστα. Πήγε το παίξι ήρωα. Έτσι. Λοιπόν, κακή εκτέλεση του Γκρισμάν και μετά καπάκι ένα σουτ δυνατό του Πογκμπά. Πει πραγματικά την έχει δει 10 φορές Κριστιάνο Ρονάλντο. Την έχει 10 δει φορές, όχι μία. Ένα κράμα Κριστιάνο Ρονάλντο, Έντγκαρ Ντάβιτς. Έχει φάουλ ακριβώς πάνω στη γραμμή και πάει να το κάνει, ρε φίλε, λες και θέλει να σκοτώσει τους άλλους. Η μπάλα πρέπει να βρει και πουλί. Δεν πήγε ψηλά, αλλά πρέπει να βρει και πουλί και να το σκότωσε. Το πέτυχε στην καριέρα. Ακαριέα! Ακαριέα πρέπει να το σκότωσε. Μπεκάτσα. Έτσι. Είναι η πατροπαράδοτη μπεκάτσα. Έρχεται το γκολ της Αργεντινής 3 λεπτά πριν το ημίχρονο και αυτό νομίζω ότι έδωσε τρομερή ενέργεια στην Αργεντινή, η οποία αν πήγαινε με το 1-0 στα αποδυτήρια θα είχαν όντως 3-4-0 στο δεύτερο με τις αντεπιθέσεις της Γαλλίας. Δηλαδή πρόσεξε, τους ανοίγει μία. Τους ανοίγει δύο. Πάνε στα αποδυτήρια. Βγαίνουν και τους ανοίγει δεύτερη. Το τόσο δεν έχω ξαναδεί. Γιατί πολύ καλή εκτέλεση του Μπανέγα σε κοντινό κόρνερ που θα έλεγε και ο Μαυρομάτης. Η μπάλα πάει κατά λάθος στο Μέση, γιατί σημάδευε κεφαλιά που ήταν όντως πολύ καλή εκτέλεση. Ο Μέση κάνει ένα σουτ αδύναμο και αυτός ο αμυντικός, δεν θυμάμαι πώς το λένε το παλικάρι, ανοίγει τα πόδια του για να περάσει μπάλα από κάτω και δεν προλαβαίνει να τα ανοίξει. Και κατά λάθος ακουμπάει στο πόδι του, στη φτέρνα του που λέμε, σαν τον γκρουπ που είχε βάλει ο Κώστας ο Βουτσάς, το θυμάσαι με τη Σούπερ Μαντολίνη. Ναι, που... Έτσι, με την κεφαλιά. που λιποθύμησε στην κεφαλιά. Λοιπόν, ένα τέτοιο γκρουπ κατά λάθος. Και βάζει την Αργεντινή ξαφνικά σε ρόλο οδηγού του μάτς. Απίστευτο, στο 51. Νωρίς έγινε. Έπρεπε να γίνει αργότερα για να περάσει. Δεν μπορούσε, δεν θα μπορούσε. Θα ήταν 2-1-3-1. Έτσι. Έγινε νωρίς, ξυπνήσαν οι Γάλλοι. Από εκεί και πέρα. Η Γαλλία απαντάει με ένα τρομερό γκολ. Είχε και μια απίστευτη ευκαιρία ο Γκρισμάν που μπερδεύτηκαν πίσω πραγματικά. Η μπάλα ήταν μόνο στο Φάτσιο. Πάει να βγει ο Αρμάνης και του κάνει πάσα την ίδια ώρα και πήγε η μπάλα να μπει είτε αυτό γκολ στο τέρμα είτε να προλάβει ο Γκρισμάν να τους βγει ξέρω εγώ από πίσω και να τη βάλει μόνος. Και πάλι τρέξανε και τον προλάβανε. Κακή αντίδραση του Γκρισμάν που δεν το περίμενε ούτε αυτός ότι οι άλλοι θα είναι τόσο άμπαλοι. Έτσι να το πω. Καμιά φορά δεν περιμένει. Ναι. Θέλεις να πιστέψεις έρχεται ότι υπάρχει ένα επίπεδο. Του δεξιού του μπακ της Γαλλίας, γκολάρα, θύμισε το γκολ του Νάτσο της Ισπανίας,
Ναι, με το ναι. 3-3 με την Πορτογαλία. Ήταν αρκετά καλύτερο όμως το συγκεκριμένο. Σίγουρα, 100%. Απλά θύμισε γιατί ήταν από τη γωνία της περιοχής απέναντι με ανάποδο φάλτσο. Έτσι. Έτσι. Η μπάλα πήρε κάτι φάλτσα, ήταν άστο. Απίστευτο. Άστο. Και κάνει το 2-2, εκεί παίρνει την ψυχολογία η Γαλλία, γιατί ξέρει ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει όσο τους άνοιξε, τους άνοιξε, θα το πω έτσι απλά, εντάξει. Και τι κάνει, επανέρχεται στο παιχνίδι της, να περιμένει δηλαδή την Αργεντινή, και επειδή ξέρει ότι έχει αργούς παίκτες η Αργεντινή, πλέον, δηλαδή και ο Μπανέρα και ο Μαστεράνο, αργοί παίκτες, πίσω Φάτζιο. Και δεύτερο ημίχρονο πιο βαριά τα πόδια όσο περνάει 100%, η ώρα. 100% και ουσιαστικά βγήκε δύο φορές και με τον Εμπαπέ, και τις δύο φορές τελείωσε ο Γάλλος. Είχε και μια ευκαιρία με τον Ζιρού. Γενικότερα η Γαλλία, εγώ θεωρώ ότι σήμερα, παρότι το 4-3, το 4-3 έγινε με τον Κλαρινογάμπρο, τον Αγουέρο στο τέλος. Ναι, εκεί που κοιμήθηκε η γαλλική άμυνα και τον έχασε. Νομίζω ότι περιμέναν ότι τελείωσε το μάτς. Γι' αυτό. Ναι, ναι. Περιμέναν ότι τελείωσε το μάτς. Ακριβώς. Είναι και λάθος του Βαράν. Είναι λάθος του Βαράν. Είναι, κοιμήθηκε, ο οποίος σηκώνεται για κεφαλιά και του φεύγει μπάλα από πίσω. Του φεύγει από πίσω, βέβαια. Και έχει πριν από αυτό μια φάση ο Μέση που εκεί φαίνεται πόσο αυτό το παλικάρι δεν μπορεί να κουβαλήσει το βάρος του να είσαι, ρε παιδί μου, υπεύθυνος για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας ολόκληρης χώρας. Έτσι. Περνάει, φίλε, με μπαλιά φανταστική, πώς να το πω, με τρίπλα φανταστική, τρεις παίκτες της Γαλλίας και βγαίνει μόνος του να κάνει σουτ και τα λοιπά, και το σουτ είναι το πιο αδύναμο σουτ που έχω δει εγώ τουλάχιστον προσωπικά από όσο θυμάμαι τον Μέση. Έτσι, και αυτή η φάση γίνεται στο 86, στο 87, κάπου εκεί. Δηλαδή, ο Μέση πραγματικά σε αυτό το Μουντιάλ, αν εξαιρέσεις τον γκολ που βάλε με την Ιγυρία, που βγήκε στην πλάτη της άμυνας, τέλος πάντων, και τα λοιπά, και έκανε μια κλασική κίνηση Μέση, που τον έχουμε δει άπειρες φορές στην Μπαρσελόνα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Μέση. Ευτυχώς, δυστυχώς. Ο οποίος έχει το εξής στατιστικό. Λοιπόν, όχι, όχι, περίμενε. Τι κοινό έχει ο Λιονέλ Μέση με τον Βαγγέλη Πλατέλα, ναι, τον Στάθη Αλονέφτη, ναι, και τον Πατρίκο Γκουνσότ. Και τον Πατρίκο Γκουνσότ. Έχουν τα ίδια γκολ σε νοκάουτ, Μουντιάλ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να πούμε. Σε νοκάουτ μεγάλων διοργανώσεων. Δεν έχει γκολ. Δεν έχει σκοράρει ο Μέση σε νοκάουτ παιχνίδι της Εθνικής Αργεντινής. Σε νοκάουτ κανονικού τουρνουά, έτσι. Όχι σε νάχαμε να λέγαμε. Δεν έχει σκοράρει. Είναι φοβερό, πραγματικά. Είναι φοβερό στατ αυτό. Και η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν το λέω. Δεν φταίει ο Μέση. Δεν φταίει ο Μέση, όχι. Δεν φταίει ο Μέση. Φταίει ο Μέση εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτός ο οποίος θέλει να κάνει το απόλυτο κουμάντο στην Εθνική Αργεντινής. Αυτός ο οποίος θέλει αυτό να παίζουν τα κολλητάρια του, ο Αγκουέρο, να παίζει ο Ματσεράνο, παίκτες της επιλογής του. Αυτός που θέλει να παίζει στην Εθνική Αργεντινής στη θέση που έπαιζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, μόνο και μόνο για να λέει και να κάνει πράγματα, να την πάρει από το χεράκι και να τη φτάσει εκεί που την έφτανε ο Ντιέγκο. Σήμερα ο Μαραντόνα έκανε κανένα. Φίλε, τον έδειξε μία φορά και πανηγύριζε τον γκολ. Ήταν, αν την προηγούμενη φορά ήταν κόκαλο, τώρα πιστεύω ότι του δώσανε και ηρεμιστικά από πάνω για να μην δει καν το μάτς. Έτσι. Μάλιστα. Ο οποίος πλέον κυκλοφορεί στο Twitter το hashtag Maradroga. Maradroga. Έτσι. Γιατί σε κάθε μάτς είναι κόκαλο. Άμα είναι, το δεις, ρε, το κουβαλούσανε στο γκολ του Μέση με την Νιγηρία που σηκώνεται πάνω και κάνει, λες και είναι ο Γούλβεριν που ζητάει από το Θεό. Έχει κυκλοφορήσει ένα εξαιρετικό meme που είναι, ρε παιδί μου, για την εξεταστική τώρα. Ναι, πολύ... έχει όλες τις φάσεις, γιατί έκανε... Όταν βλέπεις τα θέματα... Έδειξε το μεσαίο δάχτυλο. Ναι. Έδειξε που στο 40 εκεί κοντά τον πήρε ο ύπνος. Ναι. Πραγματικά, στο μάτς με την Ιγυρία, πιο πολύ ενδιαφέρον είχε... Ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα που τον έδειξε δεκαριά φορές, παρά το παιχνίδι. Ναι, μα ήταν εκπληκτικός. Αφού βγήκε και η μούφα ότι λέει γυρνάει ταινία για τη ζωή του. Έτσι. Θα πάω να τη δω. 100%. Γι' αυτό λέει τα κάνει αυτά. 100%. Ήταν κόκαλο, ρε, ήταν. Ρε. Κόκαλο ήταν. Είναι το βίντεο, ρε, αυτό. Έχει βίντεο, ναι, από πλάγια που πλησιάζει. Τον μιλάει ένα στο ένα μέτρο. Μαραντόνα, καμπεώνε, ντελμούντο, ναι, ναι, κτλ. Και τον γυρνάει μετά από 5-6 δευτερόλεπτα. Ναι. Το κοιτάει. Το κοιτάει, ρίχνει ένα γέλιο από αυτό το γέλιο του σουρόβλακα. Να το πω έτσι. Ναι, 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 και του κάνει ένα thumbs up, ξέρω εγώ. Μετά από 10 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Και ξαναγυρνά. Σάντα. Και μάλιστα δεν το κοίταξε στα μάτια. Τίποτα, ρε. Κοίταξε κάπου. Ναι, από εκεί που ακούγονταν η φωνή. Παίζει να μην έβλεπε. Έβλεπε 5-6 άτομα. Παίζει να βλέπε κανέναν μονόκερο ροζ. Είπαμε. Μαραντρόγκα. Μαραντρόγκα. Εγώ τον αγαπάω. Γιατί είναι αυθεντικός. Όλοι τον αγαπάνε. Τον είναι αυθεντικός. Κοίταξε. Να σου πω, όταν βάζει τον γκολ, εντάξει, η Αργεντινή και αρχίζει τις χειρονομίες και τα λοιπά. Ναι, ρε φίλε, είναι αυθεντικός. Είναι φίλαθλος. Είναι αυθεντικός. Γιατί στο γήπεδο τέτοια κάνεις. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τα κάνουν και στις πιο πολιτισμένες χώρες. Έτσι. Τα κάνουν και στις πιο πολιτισμένες χώρες. Τα μεσαία δάχτυλα, τις χειρονομίες και τα μπινελίκια, τέλος πάντων, και τα ούζα και τα λοιπά, τα κάνουν και στις πιο πολιτισμένες χώρες. Είναι ένα από τα πράγματα που γουστάρεις στο ποδόσφαιρο. Πας λίγο εκεί να βγάλεις λίγο τα νεύρα σου, ας πούμε, και τα λοιπά. Να τα βγάλεις πολιτισμένα, βέβαια. Έτσι, μην πειράξεις κάποιον άλλον, ούτε να πετάς πράγματα μέσα στο γήπεδο, όπως ήθιστε να κάνουν οι κάφροι. Αλλά εννοείται το γουστάρουμε το Μαραντόνα. Όπως επίσης εγώ γούσταρα, δεν ξέρω αν τους είδες, Βαλντεράμα και Χιγκίτα. Ναι. Έτσι, στην Κολομβία που είναι πραγματικά. Αν είδες σε κάποιες φωτογραφίες προσθέσανε και τον. Και τον το Μητροπολίτη. Όχι, ρε. Είδα τον Μητροπολίτη δίπλα στο Μαραντόνα. Το που ήταν από τα καλύτερα. Ναι, εκεί που ήταν. Ναι. Δες τον Μητροπολίτη που. Ναι, που τον περιφέρανε. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ούτε το λέω για τον. Πώς το λέω, Τζουκαλάβαρα από την πλάρα. Γιατί είχε το μαλλί. Εννοείται. Οι οποίοι όμως πραγματικά, ρε φίλε. Τους βλέπεις δηλαδή μετά από 20-30 χρόνια από τότε που ήταν διεθνείς, ενεργοί κτλ. Και λες, ωραίοι τύποι, σας γουστάρω. Και αν θέλεις αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι, πώς να σου το πω, γίνεται, πώς να σου το πω, αυθόρμητα, γίνεται επί τούτου. Είναι δηλαδή marketing τακτική για μένα των διοργανωτών του Μουντιάλ, τύπου ότι σε κάθε παιχνίδι, στα επίσημα ή στις σουίτες που είναι εκεί και τα λοιπά, καλούμε και μια-δυο προσωπικότητες του παρελθόντος χαρακτηριστικές. Βλέπε Μαραντόνα, βλέπε Χιγκίτα, βλέπε Βαλντεράμα. Εντάξει, το Βαλντεράμα με το ξανθό δεκαπάζ σγουρό μαλλί, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το ξέρει, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσεις και τη μητέρα σου, που δεν έχει δει μπάλα ποτέ, και να της πεις, μάνα, ξέρεις το Βαλντεράμα. Και να σου πει, ναι, παιδί, με εκείνος με τη ξανθιά δεκαπάζ δεν είναι και το σγουρό το μαλλί, το ξέρουν όλοι. Οπότε είναι πολύ καλή κίνηση από άποψη marketing. Εντάξει, τι να πούμε και τι να λέμε. Νομίζω ότι ένας Μαραντόνα στη χειρότερη του κατάσταση επισκίασε την Εθνική Αργεντινής. Όχι, αυτό... η Εθνική Αργεντινής ήταν αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν θυμάσαι κάτι, εγώ θυμάμαι... Από το φετινό μου, τι άλλο είναι ο Μαραντόνα. Εγώ επειδή είμαι Ιταλία, πάντα στις κηδείες της Ιταλίας οι ειρωνίες ήτανε. Το μόνο που θα θυμόμαστε από αυτό το Μουντιάλ ήταν η φανέλα της Εθνικής Ιταλίας, ξέρω, που ήταν ωραία κόλλητη, η κάπα και η αυτή και τα λοιπά. Τα βυζιά να φαίνονται ωραία. Ή ξέρω εγώ, ωραίο το μαλλί των Ιταλών ή ωραία, ναι, αυτό. Στις κηδείες. Λοιπόν, από την Αργεντινή αυτό που θα θυμόμαστε από αυτό το Μουντιάλ Μαραντόνα θα είναι ο Μαραντρόγκα. Ο Μαραντρόγκα, σωστά. Εντάξει, αυτό θα θυμόμαστε. Αυτό θα θυμόμαστε αντικειμενικά. Ήταν ένας περιοδεύων θίασος. Και εκτίθεμαι εγώ ο ίδιος, ο οποίος την πρότεινα σαν outsider. Και έλεγα ότι δεν έχει νόημα να πάει να παίξει το 5 και το 6 της Ισπανίας και της Γαλλίας και δεν ξέρω και τι άλλο. Και της Γερμανίας. Έτσι, ναι, και της Γερμανίας. Απά να παίξει το 10 της Αργεντινής. Γιατί Μέση, γιατί πρέπει να αποδείξει, γιατί όλη τη χρονιά ο Μέση τραβήχτηκε πίσω σε πόσα, ναι, μάτια για να είναι σε καλή φυσική κατάσταση κτλ. Γιατί είναι μάλλον το τελευταίο του Μουντιάλ. Άρα δεν νομίζω αυτά, να έχει. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Έτσι, μου δίνεις καλή ευκαιρία να πω ότι όλα αυτά τραβήχτηκε πίσω. Τα λοιπά είναι δικαιολογίες. Το ποδόσφαιρο πέρα από φυσική κατάσταση είναι και θέμα διάθεσης και γούστο. Άμα δεν έχεις διάθεση και γούστο και το κάνεις αγκαρία και ο Μέση να σε, δεν θα περάσεις. Φίλτατε Μέση. Παρότι σήμερα, έτσι, ο Ντι Μαρία έβαλε αυτή την κολάρα και έκανε και δύο κούρσες. Άλλο φάντασμα. Για μένα, πολύ κακός. Πολύ κακός. Φάντασμα. Δηλαδή, αν κάποιοι παίκτες αυτό το Μουντιάλ ανεβάζουν, ας πούμε, την αξία τους. Ο Ντι Μαρία την έριξε. Την έριξε, φίλε, στο μισό. Πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Από τους χειρότερους παίκτες. Δηλαδή, εγώ τον Ντι Μαρία ποτέ δεν μου έκανε τρελή εντύπωση σαν παίκτη, αλλά τον Μαστεράνο. Είχα σε εκτίμηση. Ο Μαστεράνο φαινόταν. Μου τα κάνατε τσουρέκια στα Facebook και στα Twitter. Η οπαδή της Αργεντινής. Ψυχάρα ο Μαστεράνο. Ψυχάρα ο αυτός κτλ. Ναι, ρε, ψυχάρα. Κοιτάξτε λίγο. Είναι ο μόνος χαφ που. Γιατί ο Μπανέγα. Εντάξει, είναι δημιουργικός παίκτης, είναι οχταράκι.
ο Μαστσεράνο πρακτικά παίζει αμυντικό χαφ. Άσχετα αν επειδή ο Μέση δεν ξέρει που παίζει στην Εθνική Αργεντινής, πρέπει να κάνει παιχνίδι και ο Μαστσεράνο, γιατί δεν κάνουν παιχνίδι πλαϊνοί. Εντάξει. Ο Μαστσεράνο τι έκανε αμυντικά. Που του φεύγαν όλοι οι Νιγηριανοί, όλοι οι Γάλλοι, όλοι οι Ισλανδοί, όλοι του φεύγαν. Καμία διάθεση να παίξει ποδοσφαιριστή. Για μένα πρώην ποδοσφαιριστής. Πρόσεξε. Για αμυντικό χαφ αυτού του επίπεδου. Ο Μαστσεράνο για μένα πρέπει να παίζει center back, άμα θέλει αυτό το επίπεδο. Τέλος, ρε φίλε. Τέλος. Πρέπει να παίζει. Φάνηκε τελευταίος. Φάνηκε και να μιλάει. Αυτή τη σήμερα, αν έπαιζε center back, ο Φάτζιο θα ήταν καλύτερος, θα το πω έτσι απλά. Εντάξει. Ναι. Απλά τι είναι το θέμα, ότι δεν έχει άλλο παίκτη Αργεντινή να βάλει εκεί πέρα. Δηλαδή, φάγανε κάρτα και οι δύο, και ο Μπανέγα και ο Μαστσεράνο. Και στο επόμενο το μάτι δεν ξέρω ποιο θα έπαιζε εκεί πέρα. Καλά, ο Μαστσεράνο. Σε κάθε μάτς τώρα η κάρτα. Ναι, ποιο θα έπαιζε στο επόμενο μάτς. Γιατί άμα περούσε η Αργεντινή δεν παίζανε κανένα από του δύο. Τώρα δεν θα παίξει κανείς. Τώρα δεν παίζει κανένα προφανώς. Λοιπόν, πάμε. Έτσι, για να πικάρω του φίλου του Αργεντίνου, η κάρτα του Μαστσεράνο ισχύει και για το και επόμενο. Για το επόμενο. Καλό, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με το υπόλοιπο 2 ώρα του Αλληλούια. Εδώ είμαστε 8 και 4 σε περίπου 45 λεπτά. Ξεκινάω, σε περίπου ακριβώς 45 λεπτά θα ξεκινήσει και το δεύτερο ματς των 16. Σήμερα είναι μέρα φωτιά. Πες μου λίγο, δεν αισθάνεσαι ότι είσαι πολίτης ευρωπαϊκής χώρας όταν βλέπεις την καρατική τηλεόραση κόλους και βυζιά, ναι. Έτσι, σε μαγιό φυσικά εννοείται, αλλά είναι αυτά τα κοντινά, είναι αυτά τα πλά. Σε μότατη όμως η ρεπόρτερ, έτσι. Ναι, η ρεπόρτερ φοράει καφτάνι, η ρεπόρτερ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρόσεξε, ναι, αλλά πρόσεξε. Η ρεπόρτερ είναι δηλωμένη. Και ο αυτός τι είναι, δαπίτης, ο καμεραμάν. Ο καμεραμάν. Γιατί ρε φίλε έχει πάρει να πούμε, έχει φτάσει. Έχει μείνει από το παλιό. Ο φακός έχει φτάσει να πούμε, να μην πω που έχει φτάσει. Μέσα, γυναικολογική εξέταση. Έτσι, κανονικά. Ο φακός, αλλά. Εντάξει, κοίταξε, δεν αισθάνεσαι όμως πολίτης ευρωπαϊκής χώρας, ρε φίλε. Καταρχάς αισθάνομαι. Εξυγχρονίστηκε η ΕΡΤ, βρε. Βλέπουμε ακριβώς, και το κέρδο ακριβώς αυτό. Πρόσεχε τώρα. Του Μπάρμπα. Πρόσεχε τώρα, έτσι. Η ΕΡΤ έγινε star. Αυτό. Μπας και τσιμπήσει τίποτα. Αυτό. Ευρωπαϊκή χώρα, φίλε. Μαγεία. Mm. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει όλα καλά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς εκεί έξω. Κάτσε, ρε φίλε, είναι ανεξάρτητη η ΕΡΤ. Γιατί το λες αυτό. Ανεξάρτητη. Μάλιστα. Πρόσεξε όμως. Είναι δημόσια τηλεόραση. Είναι και εναλλακτικό γιατί παίρνει και την τουρίστα. Είναι δημόσια τηλεόραση. Δεν είναι κρατική. Γιατί το λες αυτό. Μεταξύ έχει πάει στις ανάσεις της Ρωσιάς παραλίες της Αττικής όπου θες 20 ευρώ για την ξαπλώστα και τον καφέ. Ναι, που είναι εντάξει. Γελάνε και τα πετά. Λοιπόν, ακούτε Αλληλούια. Μας ακούτε κάθε Σαββατοκυριακή 7 με 10 στον αέρα του Λίμπερο. Στάδης Μιχάλης Νικολαίδης 2310-287. 888 στη διάθεσή σας. Πώς είδατε την Αργεντινή, φίλες και φίλοι, πώς είδατε την Γαλλία, την πιστεύετε τη Γαλλία, για να πάει διασταυρώνεται παραπάνω. Διασταυρώνεται τα σημερινά ζευγάρια μεταξύ τους. Νομίζω ναι, θα το τσεκάρω κιόλας. Θα το γιατί τσεκάρω. Νομίζω υπάρχει έτοιμο εκεί, στο δεύτερο. Όχι, δεν υπάρχει. Άλλο είναι. Λοιπόν, αν διασταυρώνονται, εγώ δεν τη βλέπω και πολύ σίγουρη, να είμαι ειλικρινής. Γιατί. Ναι, πες με τον νικητή Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Ναι. Και μετά ο νικητής αυτού του bracket, αυτού του. Πώς το λένε, του. Επίσης της διάδας, να κάνω. Θα παίξει με Βραζιλία, Βέλγιο, Μεξικό, ανάλογα. Δηλαδή είναι από τη μεριά της Βραζιλίας αυτή. Έτσι. Ναι. Ενώ η Ισπανία, η Αγγλία κτλ. Είναι από την άλλη. Η Κροατία είναι από την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι αν η Ουρουγουάη καταφέρει σήμερα. Είναι Ισπανία, Γαλλία. Αλλά ναι. Αν η Ουρουγουάη καταφέρει σήμερα να υπερκεράσει την αμυντική διάταξη του Σάντος. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι η Ουρουγουάη στα μάτς έδειξε. Πολύ. Στα μάτς της η Ουρουγουάη έδειξε ποιο ομάδα Σάντος. Ναι. Έδειξε ότι είναι πολύ καλή ομάδα αμυντικά. Εντάξει, έχει. Αν δεν κάνω λάθος, τον Γερόλικο, τον Ταμπάρες. Δεν έφαγε γκολ. Είναι και νομίζω με 3 στα 3 πέρασε. Με 3 στα 3 πέρασε, αλλά δεν έφαγε και γκολ. Από την άλλη, η Πορτογαλία ζορίστηκε ακόμα και με το Ιράν. Ναι, λέω ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα άλλο οι όμιλοι, άλλο τα νοκάουτ. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, αλλά μια ομάδα Φερνάντο Σάντος τέλος πάντων σε νοκάουτ δεν μπορείς να την ξεγράψεις. Όχι. Έτσι. Όχι. Και μια ομάδα που παίζει μέσα ο Ρονάλντο. Εντάξει. Ναι, και να πεις ότι δεν έχει κτλ. Λέω, αν υπερκεράσει το εμπόδιο της Πορτογαλίας, θεωρώ ότι με τη Γαλλία έχει. Πολύ καλές πιθανότητες. Σαν outsider, αλλά έχει πολύ καλές πιθανότητες να περάσει. Η λογική γιατί λέει ότι είναι θα πολύ περάσουν. Soft. Εγώ πιστεύω είναι ότι πολύ soft ομάδα οι Γάλλοι, αν εξαιρέσει στους δύο του κέντρου. Έτσι. Οι υπόλοιποι είναι πολύ soft. Σε αυτό διαφωνώ. Όχι, σε αυτό διαφωνώ.
Η Γαλλία έχει και τα κορμιά και το. Το πρόβλημα της Γαλλίας δεν είναι αυτό. Έχει ένα ρόστερ 23 παικτών, οι οποίοι είναι και ποιοτικοί, έχει πολύ βάθος στον πάγκο παντού. Το πρόβλημα της Γαλλίας είναι ότι δεν παίζει ως ομάδα. Δηλαδή δεν σου δείχνει. Οι νίκες που κάνει είναι επαγγελματικές που λέμε. Ή είναι νίκες επειδή είχε ένα καλό δεκάλεπτο, τέταρτο. Ναι. Εμένα δεν μου δείχνει. Η Ισπανία, ρε παιδί μου, παρότι τις έκανε τις γκέλες της, εντάξει, μου μοιάζει μία ομάδα η οποία όποιον βάλεις βγάλεις θα παίζει αυτό το ίδιο στυλ. Τι κοιτάκα, τσούκου τσούκου, πάσα πάσα, όπως το πεις, θα παίξει αυτό το πράγμα. Η Γαλλία δεν ξέρω τι παίζει. Έτσι, η Γαλλία δεν ξέρω τι παίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα ζευγάρια. Το ένα παιχνίδι της φάσης των 16 τελείωσε, η Γαλλία έχει περάσει, διασταυρώνεται με Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Μετά είναι Βραζιλία-Μεξικό αύριο στις 5 και διασταυρώνεται με Βέλγιο-Ιαπωνία στις 9. Άρα βλέπω ένα πιθανό ζευγάρι, ας πούμε Βραζιλία-Βέλγιο και τα λοιπά. Την Τρίτη... Ποια λες, για πότε λες? Για το Ισπανία-Ρωσία. Όχι. Ήταν. Αύριο είναι Ισπανία-Ρωσία και Κροατία-Δανία. Ναι. Την Δευτέρα θα παίξουν Βραζιλία, Μεξικό και Βέλγιο, Ιαπωνία. Έτσι όπως τα λέμε τα ζευγάρια, έτσι θα διασταυρωθούν και στους 8. Και μετά την Τρίτη πάει το Ελβετία με την Σουηδία. Ίσως το πιο αδιάφορο μάτς βάσει ονομάτων ομάδων. Έτσι. Δεν είναι κάποια μεγάλη δύναμη του ποδοσφαίρου. Νομίζω το πιο αμφίροπο. Αυτά τα δύο είναι τα πιο αμφίροπα. Μπα εγώ. Αν περιμένω κάποια έκπληξη, αν βλέπω κάποια έκπληξη, δεν ξέρω γιατί, βλέπω στο Βραζιλία-Μεξικό. Θεωρώ ότι οι Μεξικανοί θα την κοιτάξουν στα μάτια τη Βραζιλία. Το πιστεύω. Έτσι. Το πιστεύω, απλά... Και δεν μου γεμίζει και το μάτι η Βραζιλία φέτος. Τώρα θα πεις, μπορεί να πάει να το πάρει. Όπως και η Γαλλία. Δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά να ορίστε. Κέρδισε σήμερα. Παρότι πήγαν στραβά, έτσι. Ναι. Γιατί έφαγε 3 πίθανα γκολ από την Αργεντινή και οποιαδήποτε ομάδα δεν μπορείς, ναι. Θα. Ναι. Δεν μπορεί να υποτιμήσει τη Βραζιλία. Δεν μπορεί προφανώ. Και είναι και μια Βραζιλία η οποία θέλει να αποδείξει πράγματα μετά τον οδυρηνηρό, ας πούμε, όχι αποκλεισμό, αλλά τέλος πάντων ταπείνωση εντός έδρας. Ναι, αυτό ήταν. Γιατί όλοι περίμεναν. Αν ζούσαμε σε εποχές 50, θα είχαν αυτοκτονήσει οι μισοί που πήγαν μέσα στο γήπεδο. Ξέρεις, στον τελικό παγκοσμίου κυπέλου τη δεκαετία του 30-40 κτλ. Είχε χάσει από την Ουρουγουάη τότε στο τελικό, μέσα στην έδρα της, και είχαν αυτοκτονήσει πόσοι φύλαθλοι τότε. Σοβαρά μιλάμε. Ναι. Είχαν αυτοκτονήσει. Ναι. Ναι. Α, για τόσο ηλίθιους μιλάμε. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι τώρα τι γινόταν στη Βραζιλία. Κοίταξε, μπορεί να είχαν παίξει στοίχημα. Οπότε σου λέει από το να με κυνηγάνε. Από το να με κυνηγάνε το κογλίφι. Άστο. Καλά, και Βραζιλία τότε, στη δεκαετία του 30, δεν έβγαινε. Εδώ τώρα είναι. Δεν είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου τότε. Φαντάζομαι ότι θα ήταν τα πράγματα πολύ πολύ χειρότερα. Να έρθουμε στα της πόλεως. Να έρθουμε στα της πόλεως. Να πάμε. Τι θες να πιάσουμε? Θέλω να πιάσουμε Άρη ή ΠΑΟΚ. Θέλω να πιάσουμε. Γιατί από εκεί έχω ήδη σούλες. ΠΑΟΚ. Ας ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από ΠΑΟΚ. Καταρχάς, α πούμε για ένα παίκτη ο οποίος δεν συνεχίζει τον ΠΑΟΚ. Και ο οποίος ήταν πολύ χρήσιμος φέτος. Ήρθε για να κάνει προπονήσεις. Ναι, και έμενε γιατί δεν βρήκε ομάδα. Να θυμίσω ότι είχε κάνει προετοιμασία με την Τζεσκά και λόγω μάτζ, ναι. Λόγω σχέσεων με τον Ιτούδη κτλ. Ήρθε και σίγουρα. Πώς θα το πω. Ελευθέρωσε τον Γκος. Όντας ο παίκτης ο οποίος έπαιζε και τις άμυνές του πάνω στα αντίπαλα γκάρ. Τους καλούς. Τους σταρ των αντιπάλων, να το πω έτσι απλά. Σίγουρα. Εγώ θεωρώ η μόνη ήττα που είχε ο ΠΑΟΚ από όλη αυτή την ιστορία με τον Κατσίβελ ήταν ότι έχασε λίγο χρόνο ο Κόνιαρης φέτος. Έπαιξε λιγότερο από ότι θα έπαιζε θεωρητικά. Ο Κόνιαρης, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε ζητήσει με τον Νίκο Μοσχοβίτη, θυμάσαι. Νομίζω τελευταίος χρόνος πρέπει να είναι. Εδώ θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κινηθεί ταχύτατα να τον ανανεώσει, γιατί ένα τέτοιο παίκτη το καλοκαίρι πολύ δύσκολα. Όπως αντίστοιχα τώρα τρέχει ο Άρης για να κλείσει το Ποχωρίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κατσίβελης λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Ουσιαστικά έκανε χρήση από ό,τι διαβάζω και στο ΠΑΟΚ 24 έκανε χρήση ενός όρου που υπήρχε στο συμβόλαιό του και είναι η όψιον αγοράς λεγόμενη, η όψιον ανανέωσης και τα λοιπά, η οποία έληξε η προθεσμία
που είχαν να την. Για να μείνει ελεύθερο, παιδί μου. Ναι, μέχρι τώρα θα μπορούσε να κάνει ο ίδιο, αν βρει καλύτερη προσφορά, να μείνει ελεύθερο. Από εκεί και πέρα θα υπήρχε η αυτόματη κατά κάποιο τρόπο ανανέωση με τον ΠΑΟΚ. Τελικά βρήκε, αν τα νούμερα αυτά είναι αληθινά, ένα καλό συμβολιάκι στον Προμηθέα στις 120.000 ετησίως. Πόπο, φίλε. Σε περίοδους κρίσης δεν τα έλεγες και λίγα λεφτά. Ο Προμηθέας, ο οποίος θυμίζω, έκλεισε και τον Τζαϊρίλη από τον Άρη. Έτσι. Να πάμε και στην άλλη. Δηλαδή, δεν έχει κλείσει και άλλες μεταγραφές ο Προμηθέας, πολύ καλές. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία φέτος έπαιξε στα ημιτελικά. Να μην ξεχνάμε ότι θα παίξει και στο, και στο Champions στην Ευρώπη. Ναι, εδώ, και αυτός είναι και ο λόγος που, αν θέλεις, ο Προμηθέας αρχίζει και γεμίζει κιόλας το ρόστερ του, έτσι, αναγκαστικά. Ο Προμηθέας, ο οποίος έχει κλείσει και τον Κασελάκη, παρακαλώ, και άλλος ένας έμπειρος παίκτης, ο οποίος έχει περάσει από τον ΠΑΟ και έχει κλείσει ήδη τους Αμερικανούς του, κρατάει τον ίδιο προπονητή φυσικά και γενικότερα έχει ακουστεί ότι έχει κάνει προτάσεις και για τον Μποχωρίδη και μάλιστα τριετές συμβόλαιο από τον Προμηθέα. Έχει κλείσει και τον Τζαϊρέλη που είπα πριν. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι κινείται με χρήμα στην αγορά. Κινείται με χρήμα και είναι άμεσα ανταγωνιστική. Πάτρα είσαι, δίπλα στην Αθήνα, ναι. Δεν χαλάει κανένα να πάει. Και είναι άμεσα ανταγωνιστική για τις εδώ ομάδες. Ποιες εδώ. Αυτές είναι εδώ. Των οποίων. Τι είναι εδώ, λες, εννοείς τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει καλές επιλογές φέτος. Μα αυτό λέω. Ενώ όπως έκανε την χρονιά που τελείωσε. Παίρνοντας παίκτες από μία, ΠΑΟΚ. Μία-μία το πάει συνήθως ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ συνήθως το πάει μία χρονιά κάνει καλές επιλογές. Μεσούλη τουλάχιστον. Μία χρονιά κάνει καλές επιλογές. Τη δεύτερη δεν κάνει καλές. Ναι, μία ναι. Καλή, καλή. Παίρνοντας παίκτες από τον ΠΑΟΚ, όπως ο Κατσίβλης και από τον Άρη, όπως ο Τσαϊρέλης και ο Μποχωρίδης, αν όντως ευοδοθεί αυτό το σενάριο. Δεν νομίζω. Ο Μποχωρίδης περιμένει κάτι πολύ καλύτερο. Διαφορετικά θα μείνει στον Άρη έστω για μία χρονιά. Εγώ χωρίς να έχω καν. Χωρίς να κάνω ρεπορτάζ, χωρίς το να έχω. Πολύ καλύτερο το εννοείς από εξωτερικό, φαντάζομαι. Ή από εξωτερικό, ή αν θα βρει κάποιο. Διάβασα ότι ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Προφανώς όχι για να του δώσει αυτό που λέμε. Μάλιστα. Φάνελα βασικού, αλλά για να τον έχει στο ρόστερ. Εντάξει, μπορεί ο Μπλατ να. Κοίταξε, ο Μπλατ έρχεται για να αλλάξει τελείως τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Δεν ξέρει τι παίκτες θα επιλέξει. Σύμφω. Πιστεύω ότι θα κρατήσει τον Κράτος. Ελληνικό κορμό και τα λοιπά του Ολυμπιακού, αλλά δεν ξέρει τι κινήσεις θα κάνει. Σίγουρα. Δεν θεωρώ ότι είναι για επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Μποχωρίδης. Τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ φέτος. Όχι. Όχι. Πριν από τρία χρόνια αυτός που θα γινόταν, ναι, ίσως. Ίσως, ναι, όχι. Όχι. Δεν τον είδα πολύ βελτιωμένο. Εντάξει, είναι μικρός βέβαια. Εντάξει. Για το επίπεδο της τρίτης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Ο Μποχωρίδης. Όχι, αλλά για πιο πάνω, για EuroLeague και τα λοιπά, δεν όχι. Είναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι ακόμα δεν έχει κατασταλάξει σε ποια θέση παίζει. Διάρρη δεν το λες. Τριάρι. Playmaker δεν το λες, όχι τριάρι με τίποτα. Τριάρι playmaker δεν το λες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κορμί διαριού, θέλει να παίξει άσος, προσφέρει στη δημιουργία του παιχνιδιού, μπορεί να σκοράρει κιόλας, αλλά δεν είναι σε κανένα από τα δύο αυτό που λέμε εγγύηση. Ναι. Εγγύηση. Δηλαδή να ξέρεις ότι είναι ο παίκτης που θα μου βάλει μια κοσάρα κάθε μέρα. Σε κάθε match. Δεν είναι αυτό. Ή είναι ο παίκτης ο οποίος σε τον καλάθι θα μου κάνει σίγουρα. Συγγνώμη, 8 assist minimum. Συγγνώμη λίγο, εντάξει. Γύρνα λίγο. Τι θέλεις να δεις. Εκεί στον Αγγέλου, στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα. Ναι, ο Αγγέλου δήλωσε πάμε για πρωτάθλημα. Για πρωτάθλημα. Ναι. Διαβάζω καλά. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι. Ειρωνικά. Για εισαγωγή. Πώς τα λένε, αποσιοποιητικά. Πρωτάθλημα. Εννοώντας ότι είναι πρωτάθλημα. Και μόνο που υπάρχει. Άρης. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Μετά τη Λέλα Παλάσκαρη. Ναι. Έχουμε, είναι και 28. Ζούμε σε μουντιαλικές αύρες. Εγώ λέω να μην πιάσουμε μπασκετικό Άρη γιατί θα κράξω άσχημα. Όχι, και όχι. Θα κράξω. Θα κράξω. Εγώ δεν ήθελα καν να πιάσουμε μπάσκετ. Θα νομίζω κράξω στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, φίλε, κάθε δύο ώρες βγάζουμε από Ολλανδία. Θες να μιλήσουμε, ναι, για ποδοσφαιρικό. Είπα να ξεκινήσουμε από εκεί για να πάμε. Όχι. Να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη. Τι να μιλήσουμε. Χάλασαν μεταγραφές. Ποιες χάλασαν. Χάλασε του Αργεντίνου. Που λέγαμε εδώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι. Έσπασε. Βάσει βιογραφικού. Τον φάγαμε κι αυτό. Είναι καλός. Βάσει βιογραφικού, έτσι δεν τον έχουμε δει τον παίκτη. Εντάξει. Βέβαια ο Άρης έκλεισε ένα σλίδι την κοινή. Μάλιστα. Έκλεισε δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν θα είναι ο βασικός του φόρο ένα σλίδι. Ούτε φαντάζομαι. Ο Ντιγκινή, κοίταξε. Ο Ντιγκινή μπορεί να παίξει σαν δεύτερο center for. Μπορεί. Εντάξει. Μπορεί να παίξει είτε πίσω. Μπορεί να παίξει, κοίταξε, μπορεί να παίξει παράδειγμα. Όταν θα πάει ο Άρης τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, φίλε. Παράδειγμα, πάει ο Άρης να παίξει μέσα στο Καραϊσκάκι. Μπορεί να παίξει με την κοινή κορυφή. Ναι. Έτσι. Για να το κλέψει. Ναι.
Στο Χαριλά όμως όταν θα παίξει με τη Λάρισα για παράδειγμα, ο Ντιγκινί θα παίζει ή δίπλα στο φορ. Πες μου λίγο. Ή θα παίζει τα πλάγια, λέω εγώ. Βλέπω το εξώφυλλο της Άρης είσαι και βλέπω ας πούμε ναι. τη φωτογραφία του Νασλίδη. Ναι. Φίλε, εντάξει, τα έχει τα κιλάκια του. Πάντα τα είχε. Πάντα ήταν αυτό το σουλίκι δηλαδή, του, ρε φίλε. Ναι, πάντα. Είναι έτσι μπαμπάτσικο. Είναι ο Λουκατώνη της Βορείου Ελλάδος. Ο Λουκατώνη της Μακεδονίας μας. Όχι, δεν είναι. Της Βορείου Μακεδονίας. Της Νοτίου. Της Νοτίου. Λοιπόν, όχι. Και της Βορείου, ρε φίλε. Έχουν καλύτερα τον Ασλίδη. Μου θυμίζει σε σουλούπ, σε κορμοσιά τον Αντριάνο, ρε φίλε. Είναι χτιστός. Τώρα, μπορεί αυτό να είναι δηλαδή πολύ καφενιακό που λέω. Έτσι, όντως είναι, το παραδέχομαι. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν μετράνε τα παράπανω κιλάκια, ειδικά αν είσαι ενός συγκεκριμένου τύπου, ας πούμε, σε ο οποίος Νασλίδης, αυτό θέλω, βλέποντας την καριέρα του, είναι... Τι είναι? Είναι ένας φορ ο οποίος, εντάξει, δεν έχει κάνει την κορυφαία σεζόν στην καριέρα του κτλ. Είχε κάνει μια καλή σεζόν με τον Άγγελο, άμα θυμάσαι, τον Πλατανιά. Ναι, αλλά... Εκεί ήταν καλός. Είναι κάπου εκεί, ρε παιδί μου, είναι στη φάση. Ναι, δεν ο Νασλίδης, όποτε τα τελευταία χρόνια έχει παίξει ομάδα στην πρώτη κατηγορία, έχει παίξει ομάδα που... Στόχος ήταν να σώσει τη χρονιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Να τα λέμε όλα. Από ότι... Δεν θεωρώ ότι όχι, αν ναι, ο Άρης θέλει να κοιτάξει όπως τουλάχιστον ήδη δηλώνουν. Ακόμα και στο Wikipedia ναι. τον έχει second striker winger. Δεν τον έχει. Άμα είναι winger. Καλά, στο Wikipedia πάω να γράψω εγώ ότι είναι τερματοφύλακας. Όχι. Άμα είναι second winger, striker winger. Δεν είναι. Όχι. Άμα είναι winger. Είμαστε εμείς Brad Pitt στην ομορφιά. Δεν είναι. Second striker όμως, ρε φίλε, ποιος το έγραψε. Ούτε second striker. Ούτε. Είναι δεύτερος επιθετικός. Target man είναι. Target man είναι. Τον βάζεις μέσα και απλά σημαδεύεις την κεφάλα του. Sorry τώρα, αλλά το καζάνι του. Αυτό είναι. Είναι καζανοκέφαλος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σπάσει και την μπάλα δεξιά-αριστερά. Χρειάζεται στο ρόστερ να τέσσερις παίκτες. Εντάξει. Να γυρίσει, ειδικά για τα εντός έδρας, με ομάδες που θα κλείνονται. Αλλά δεν μπορείς να πας, ρε φίλε, να παίξεις ένα πάω κάρις με ένα σλίδι κορυφή. Δεν μπορεί να πάει να παίξει. Και δεν νομίζω γενικότερα ότι θα είναι από τους παίκτες που θα ξεκινάνε. Ας ξεκινάνε και όλα, δεν είναι εκεί ναι. το θέμα. Δεν είναι το θέμα είναι ο τρόπος που θα παίζει η κάθε ομάδα. Ένας Άρης ο οποίος ανακοίνωσε τα φιλικά του. Χρήσιμοι είναι τέτοιοι παίκτες. Mm-hmm. Είναι χρήσιμοι τέτοιοι παίκτες, ειδικά αν γνωρίζουν καταστάσεις. Έτσι, ο Νασλίδης Θεσσαλονικιός είναι. Ναι. Έτσι. Θέλω να πω ότι είναι χρήσιμοι τέτοιοι παίκτες και για άλλους λόγους. Και για αποδυτήρια, για πολλούς λόγους. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα να πάμε σε διάλειμμα. Να θυμίσουμε το χορηγό μας, τα έπλα Παπαϊωάννου, τους βρίσκεται στο epiplopavlap.gr. Είναι το καινούργιο τους website, έτσι εκεί που μπορείτε να δείτε μερικές από τις ιδέες που θα σας προτείνουν, αλλά μπορείτε να πάτε και στην έκθεσή τους στην Ευκαρπία, στην Αθηνά Τσακίρη 6, για να σχεδιάσετε, να κατασκευάσετε και να πάρετε τα έπλα των ορνίων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμίες. Εμείς, τι λέω, εμείς πάμε σε διάλειμμα. Αυτός θέλει να φύγει, Βασίλη. Ανανεώνουμε. Σάββατο βράδυ. Ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μετά το διάλειμμα. Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με δεκάδες από το Ουρουγουάη, Πορτογαλία, να δούμε για λίγο πώς θα κατέβουν οι ομάδες. Να ξαναρθούμε. Εντάξει, ήταν μια μικρή παρένθεση, 10 λεπτά. Μας τα επιτρέπετε, μας τα δίνετε τα 10 λεπτά. Μας τα δώσανε τα 10 λεπτά. Εντάξει, τα πήραμε και ενημερώσαμε γιατί είχαμε κάποιες κινήσεις, έπρεπε να τις σχολιάσουμε. Ανοίξαμε τώρα, πάω 24 και όλα μπάω. Τα πρώτα που είδαμε. Να δούμε, τα σχολιάσαμε. Πάμε. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, αλληλούια, μέρος τέταρτο. Έτσι, είναι το τέταρτο ημίωρο του αλληλούια εδώ στο Λίμπρο 107.4 FM. Στάθης και Μιχάλης Νικολαίδης στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους παίκτες της Ουρουγουάης. Μπαίνουμε σε pre-game για Ουρουγουάη και της Πορτογαλίας, Πορτογαλία. Να κάνουν ζέστα με αυτό που λέμε κτλ. Σε μια είδηση η οποία βγήκε από αυτό που λέμε, ξέρεις, μετά τους αποκλεισμούς, έρχονται πολύ πολύ γρήγορα και οι ειδήσεις, οι δυσάρεστες κατά κάποιο τρόπο. Ο Μασεράνο λοιπόν δήλωσε ότι σταματάει και επίσημα από την Εθνική Αργεντινής. Καλά, αυτό έχουν δηλώσει καμιά δεκαριά φορές όλοι οι διεθνείς και έχουν ξαναπαίξει. Εντάξει, ναι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κοίταξε, για το συγκεκριμένο το πιστεύω και λόγω ηλικίας. Έτσι είναι 33 πλάς, αν δεν κάνω 34 λάθος. 34 στα 35. Ναι, παίζει στην Κίνα πλέον. Να... Δεν. Εντάξει. Δεν. Πόσο πια να πάει άλλο. Δεν νομίζω ότι έχει. Και για το Μέση, που δήλωσε ότι ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ, το πιστεύω γιατί είναι 30 χρονών, πόσο είναι, 31, ο Μέση. Άντε, να παίξει ένα ακόμα σε 35 του Μουντιάλ,
το θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν το θεωρώ τελείως απίθανο. Αλλά είναι ο Μέση, δεν μπορείς να πεις κάτι για αυτό. Αλλά για τον Μασκεράνο, το Ματσεράνο βασικά. Μασκεράνο. Μασκεράνο. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύω. Εντάξει, τα έφαγε τα ψωμιά του ο συγκεκριμένος. Ό,τι μπόρεσε να προσφέρει το πρόσφερε, ό,τι δεν μπόρεσε να προσφέρει δεν το πρόσφερε. Τέλος λοιπόν για τον Χαβιέ Μασκεράνο. Να σου πω απλά ότι θα μείνει, έχει κάνει ένα καταπληκτικό ρεκόρ από ό,τι διαβάζω, καθότι είναι ο πρώτος παίκτης σε κάρτες σε Μουντιάλ. Έχοντας 7. Εντάξει. Κοίτα. Σύνολο σε Μουντιάλ, έτσι. Είναι ρε παιδί μου, παίκτης. Και μόνο που τον βλέπεις αυτή τη φάτσα βασικά του λες πάρε μια κάρτα. Σήμερα ήταν για 7 κάρτες. Να έχεις να πορεύεις. Έπαιρνα φάει 7. Εντάξει. πήρε 2 κάρτες στην πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ το 2006, άλλες 2 το 2010. Πήρε μία στο 2000, αυτό είναι το περίεργο, πήρε μόνο της μία κάρτα μία το 2014 και μάλιστα στο τελικό με τη Γερμανία και άλλες 2 σε αυτό το Μουντιάλ. Εκεί του την δικαιολογείς που λέει ο λόγος. Έτσι. Λοιπόν, άρα οι 2 φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ είναι εκτός. 147 συμμετοχές του Μασεράνο. Που μάλλον ήταν και η τελευταία του αυτή και σε αυτό το νούμερο θα παραμείνει. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε εντεκάδες από το Ουρουγουάη Πορτογαλία. Εκεί όπου τίθενται αντιμέτωποι δύο προπονητές οι οποίοι και οι δύο, ο ένας έχει γράψει τη δική του ιστορία με την Εθνική Ουρουγουάης, ο Ταμπάρες, έτσι είναι χρόνια. Και νομίζω είναι ο γυρότερος σε αυτό το Μουντιάλ. Είχε την προηγούμενη γενιά της Ουρουγουάης, η οποία ήταν και η πιο, να το πω έτσι, πιασάρικη αν θέλεις. Με Φορλάν και... Ναι, με... πώς τον λέγανε, που πέρασε και από τον Άρη. Ναι, έλα. Αμπρέου. Ο Λόκο Αμπρέου. Γενικά ήταν μια φουρνιά εκεί. Τώρα είναι η δεύτερη, με Καβάνη και Σουάρε. Ναι. Έτσι, και πολλούς άλλους οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη. Επίσης υπήρξαν για ένα Μουντιάλ. Ναι. Ο Σουάρεθ όχι ήταν. Και ο Σουάρεθ και ο Αμπρέου. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος του... ή του 14 ή του 10. Στο προηγούμενο μπορεί να ήταν. Στο 10 όχι, δεν νομίζω να ήταν ο Σουάρεθ. Ήταν στο 10. Ναι, ήταν. Τους πρόλαβε, εντάξει. Δεν ήταν... Εννοείται ότι ήταν. Τι τις okay. Το συζητάμε. Είχε ήδη πάρει μεταγραφή από τον Άγιαξ στη Λίβερπουλ. Μπορεί, εντάξει, εγώ δεν τον θυμάμαι να έχει παίξει γι' αυτό. Αλλά μπορεί να ήταν όντως στο ρόστερ. Λοιπόν, ο σενιόρ Φερνάντο Σάντους. Φερνάντο Σάντους, του Τραγκάου, του Πορτουγκέζ. Πατρίσιο κατά τα δοκάρια. Νομίζω ότι περισσότερο παίζει με ένα 4-4-2. Το οποίο το έπαιζε πιο πολύ στην Ελλάδα αυτό. Όχι στην Εθνική, στις ομάδες του. Δηλαδή εγώ το θυμάμαι στον Μπάγκ να το παίζει αυτό το 4-4-2, το οποίο, πρόσεξε τώρα. 4-4-1-1. Όχι, όχι, πρόσεξε γιατί. Έχει τον Πατρίσιο κάτω από τα δοκάρια, έχει τον Πέπε με τον Φόντε, τους δύο σέντερ μπακ, ο Περέιρα δεξιά, ο Γκερέιρο αριστερά. Και τώρα έχει Καρβάλιο με τους δύο Σίλβα, ο ένας εκ των δύο. Ο Μπερνάρντο θα παίζει λογικά στα πλάγια και τον Μάριο, ο οποίος και αυτός θα πλαγιοκοπεί αλλά θα παίζει για τον άξονα. Είναι αυτό που λέμε όχι εξτρέμ, πλάγιος μέσος. Πλάγιος, ναι. Έτσι, στα πλαγιά θα πηγαίνει και προς τα πλάγια να ανοίγει. Και μπροστά παίζει με τον Γουέδες και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα θα μου πεις, ο Κριστιάνο δεν είναι παίκτης περιοχής μόνο. Όχι, είναι το 4-4-1-1. Μια δεκαετία πλάς. Εξτρέμ παίζει. Θέλω να πω ότι μπορεί να το γυρίσει και στο 4-3-3, αλλά το πιθανότερο για μένα είναι να παίξει με ένα κλασικό 4-4-2. Θα το δούμε και σε λίγα δευτερόλεπτα που ξεκινάει το μάτς. Και ανάλογα με το πώς θα πάει, να τραβήξει το Γουέδες, να βάλει κάποιο χαφ και να αφήσει τον Κριστιάνο μπροστά. Το μόρκο της νίκης να... από την Ουρουγουάη εντωμεταξύ στα αποδυτήρια. Ναι, ο Πέπε, τι ωραίο μαλλί είναι αυτό, πραγματικά, ρε φίλε. Ήτανε που ήταν άσχημος, έκανε και αυτό το μαλλί. Είναι, μοιάζει, τώρα πώς το λένε. Σαν διαβολάκι. Από το Super Mario, εκείνα τα, πώς τα λένε, τις χελώνες, ρε φίλε. Τα, ναι. Είναι από την άλλη, ο
Ταβάρες λοιπόν, κατεβάζει. Μούση Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, ρε, δεν το είδες. Το άφησε για να ο Γκόατ. Πουά! Δεν το ξέρεις. Το έδειχνε από το πρώτο μάτς. Έχει αφήσει μουσί στο σαγόνι. Η αλήθεια είναι δεν το, τώρα φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Έχει ξεπορήσει. Ναι, ναι. Έχει αφήσει κάποιες τρίχες. Δεν είναι. Δεν είναι μουσί. Είναι αυτό το αραιότο μουσί, το ανεμικό. Το λεγόμενο. Αλλά είναι κόκκινο, φίλε. Είναι πιο καλτ. Τι να σου πω, και από το μουστάκι του Μασάδο. Δεν στραβεί γραβάτα ο Φερνάντος. Ο Φερνάντο Σάντος. Κοίταξε, φίλε. Είναι αρχηγός του στυλ. Είναι μύθος. Καταρχάς είναι μύθος. Είναι αυτό το, ξέρεις, είναι το είναι μύθος, ρε φίλε. Βασίλη, είναι... μπαίνεις σε ένα καφενείο και βλέπεις 10 Φερνάντο Σάντος, ρε φίλε. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα, άμα πας εκεί στα δυτικά που έχει πολλούς πόντιους, οι οποίοι εκ παραδόσεως Κυριακές, δες το μουσάκι, ναι. Κυριακές και ξέρεις, πάνε στο καφενείο, πάνε με το κοστούμι, φίλε. Δεν ξέρω να το έχεις. Ναι, εννοείται. Με το σακάκι τέλος πάντων, όχι κοστούμι, με σακάκι. Χειμώνα, καλοκαίρι, εννοείται. Σακάκι. Θα πάει να πιει το τον ελληνικό καφέ. Κάνει τον άντρα. Ο οποίος Φερνάντο Σάντος πίνει όντως ελληνικό καφέ. Και τώρα, όχι ναι. Όταν ναι, στην ναι, Ελλάδα. Πίνει. Είναι ο αγαπημένος του καφές αυτός. Ο Ταβάρες με αυτό πάει, βλέπω. Μάλιστα. Υποβαστάζω, πώς λέγεται αυτό. Πατερίτσα. Πατερίτσα, ναι. Ναι. Και. Πάμε να δούμε πώς κατεβαίνει η Ουρουάη. Μουσλέρα κάτω από τα δοκάρια. Γοδίν Χιμένεθ, ιδίως center back. Δεξιά ο Κάσερες, αριστερά ο Λαζάλτ. Ο Βεσίνο με τον Τορέιρα, ιδίως χαφ. Ο Νάντες με τον Μπεντανκούρ θα παίξουν στα πλάγια. Και στην κορυφή φυσικά Σουάρεθ και Καβάνι. Πάμε να δούμε τι έχουν οι δύο ομάδες στον πάγκο. Αν έχουν κάτι το οποίο έτσι θα κάνει εντύπωση εφόσον μπει. Εγώ βλέπω Ρίκη Κουαρέσμα για την Πορτογαλία. Πα και φρεσκάρει τα πλάγια. Λογικά θα βγάλει κανένα γουέδε να βάλει τον κολλητό. Ξέρω ότι είναι κολλητάρια με τον Κριστιανό. Ήταν μαζί στη Sporting. Ο ένα πήγε Μπαρσελόνα, ο άλλο United. Ο άλλο έκανε αυτά που έκανε. Ο άλλο επέστρεψε στην Πορτογαλία, στην Πόρτο. Γιατί πολύ απλά νομίζω το δεξί πόδι του Κουαρέσμα το ζηλεύει το 95% των ποδοσφαιριστών του πλανήτη. Το αριστερό. Δεν θα το ήθελε κανείς. Θα προτιμούσε ένα κουτσός. Δηλαδή, ο Κουαρέσμα το αριστερό. Μόνο για να ανεβαίνει στο λεωφορείο. Ούτε για να ανεβαίνει στο λεωφορείο. Κουτσό ανεβαίνει με δεξί. Στο λεωφορείο. Κουτσό με δεξί ανεβαίνει. Εντάξει. Μάλιστα. Αλλά ρε φίλε, τι να το κάνεις στο αριστερό όταν έχεις αυτή την ποδάρα, ρε φίλε. Εντάξει. Η οποία με τις τριβέλες του, με τα, πώς τα λένε, με τα σκαφτά. Ποιος από ό,τι μου έχεις πει είναι τσιγκάνικης. Δεν ξέρω, αυτό είναι το παρατσούκλι. Ο τσιγκάνος, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Τσιγκάνι, στο ένα χέρι τσι και στο άλλο γκάνι, όπου γκάνι για τον Κουαρέσμα βάλετε το δεξί του πόδι. Δες. Το μουσί δεν υπάρχει. Όχι, είναι Κριστιάνο και από πίσω φαίνεται σαν το πίσω. Κάτι συχτηρίζει, άντε να βγούμε κάτι, τι γίνεται. Είναι αγχωμένος τώρα ο Φερνάντο. Λέει, άντε ρε, προχωρήστε. Θεός, μέγας. Φερνάντο έγινε είσαι βιάσιο, μέγας. Έγινε βιάσιο ο Σάντος, γιατί δεν ξεκινάει το μάθος. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Θέλει να περάσει ο ίδιος. Κάτι τέτοιο. Και μάλλον τηλεοπτικά δεν θέλει λοιπόν, να λοιπόν, ναι, όχι. Ήθελε να περάσει πιο πριν. Ναι, δεν από τους παίκτες και δεν τον αφήνουν για... τηλεοπτικούς λόγους. Ναι, δεν μπορεί να βγει κάτι τώρα. Κάτι είχαν μπει μέσα... Ναι, ό,τι πέρασε, πέρασε. Όχι, δεν το έδειξε η κάμερα, αλλά μπροστά από την είσοδο στη Φυσούνα διάβαζαν κάτι στα μεγάφωνα. Γι' αυτό προφανώς δεν τον άφησαν. Μάλιστα. Τηλεοπτικό δεν ήταν γιατί το έδειξε. Πρέπει να δούμε αν ο Ταμπάρες έχει πάθει κάτι. Εννοώ τώρα, περιστασιακό ή αν είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση. Βλέπω Πορτογαλία γιατί... και Μοουτίνιο να μπορεί να περάσει σαν αλλαγή. Δεν βλέπω κάποιον άλλον που πραγματικά να αξίζει. Ίσως βάλει τον Μπρούνο Άλβες. Α, και ο Σίλβα της Μίλαν. Και ο Σίλβα της Μίλαν βάλει τον Μπρούνο Άλβες αν κερδίζει κανένα 1-0 για να σιγουρέψει και το αποτέλεσμα ναι. Ο Σάντος. Από την άλλη το τώρα, συνηθίζει αυτό. Μεταξύ μας η Ουρουγουάη δεν έχει. Το Μαξ Περέιρα έχει. Το Κριστιάν Ροντρίγκες έχει. Ναι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχουν την εκπληκτική αλλαγή που πραγματικά θα τους κάνει να αλλάξουν εντελώς το παιχνίδι τους. Είπαμε, λογικά κάποια στιγμή θα αφήσει τον Κριστιάνο μόνο του κορυφείο Σάντος και θα περάσει στα πλάγια τον Κουαρέσμα ή τον Σίλβα δίπλα του για να παίξει πάλι με δύο ανάλογα και το πώς θα πάει το μάτς. Αυτά από τις δύο ομάδες. Τώρα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Ουρουγουάης.
μιας χώρας, έτσι, μικρότερης και από την Ελλάδα σε πληθυσμό, η οποία έχει βγάλει, νομίζω, πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Αν λέμε ότι εμείς, ας πούμε, συγκριτικά με τον πληθυσμό μας, βγάζουμε, έχουμε παραγωγή Ελλήνων καλαθοσφαιριστών, έτσι, αντίστοιχα η Ουρουγουάη μπορεί να περηφανεύεται ότι αντιστρόφως ανάλογα με, την, ναι, με τον πληθυσμό της, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ. Είναι δηλαδή εκπληκτικό πως μια χώρα... απλά νομίζω ότι έχει υπάρξει στην Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι η Ελβετία, τώρα είναι γελίο αυτό που θα πω, της Λατινικής Αμερικής. Είναι μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις ποδοσφαιρικά. Οπότε έχει πάρει λίγο από τη μία, λίγο από την άλλη, λίγο από την παράλληλη κτλ. Και γενικότερα όλο αυτό το κάνει ένα ωραίο combination. Ένα κομπινεζόν που λέμε. Άκου και ένα ωραίο στατιστικό για το προηγούμενο μάτσο. Ο Εμπαπέ είναι ο πρώτος παίκτης Γαλλίας που σκοράρει 2 γκολ σε ένα παιχνίδι νοκάουτ για την Γαλλία. Έτσι, από τον Ζιντάν που είχε βάλει εκείνες τις 2 κεφαλιά στον τελικό. Έτσι. Από το 98 έχει να σκοράρει, 20 χρόνια έχει να σκοράρει κάποιος Γάλλος σε νοκάουτ παιχνίδι 2 γκολ. Και το φοβερό είναι ότι ο Εμπαπέ γεννήθηκε 161 μέρες μετά από αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν είναι καν 20, έτσι. Πες μου λίγο, είναι 19 η φάτσα του και δεν σου θυμίζει λίγο πιο μεγάλο? Όχι, ναι, όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Ίσως φωτογραφία ότι... εδώ τον αδικεί. Ναι, ρε, ναι, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο... Έλα, ρε, είναι παιδάκι, ναι. Τον βλέπεις ακόμα. Εντάξει. Και στη... Δεν έχει βγάλει τρίχες, ρε. Αμούστακο παιδί, ναι, να πούμε. Κυριολεκτικά αμούστακο. Ναι, 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 ναι. Αλλά το φοβερό είναι αυτό, ότι... Δεν είχε γεννηθεί καν. Δεν είχε γεννηθεί την τελευταία φορά που έβαλε κάποιος Γάλλος 2 γκολ. Γεννήθηκε κανένα εξάμηνο μετά. Ναι, ναι. Σκέψου το Δεκέμβρη πρέπει να γεννήθηκε του 98. Ο Κιλιάν. Σκέψου δηλαδή πόσο μικρός είναι. Ναι. Εντάξει. Εμείς το δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Όχι. Γιατί παρακολουθήσαμε και το Μουντιάλ το 98, το θυμόμαστε σαν χθες. Είναι το αγαπημένο Μουντιάλ. Και εμένα. Ξεκάθαρα. Είναι το Μουντιάλ που γίναμε άντρες. Όχι γι' αυτό, ρε φίλε. Τα είχε όλα. Τα είχε όλα. Έτσι. Πολύ καλή διοργάνωση, ωραία γήπεδα. Ωραία. Ήταν το πρώτο που είχε πολύ καλή τηλεοπτική κάλυψη. Ναι. Σε normal ώρες. Ναι, ναι. Σε αντίθεση με το προηγούμενο, ναι, της Αμερικής. Και καλή εικόνα. Άρα γιγάντα άντρο. Έτσι. Ήδρωσε κιόλας ο Φερνάντο. Αφού φοράει να πούμε τα σακάκια και τα λοιπά. Όπου τρελαμένος ο Κριστιανό. Ξέρει ότι μπαίνει η κάμερα και γελάει, το βλέπεις. Ναι, είναι. Ρε, φίλε, είναι, τι ψώνια. Κλαρινό γαμπρό. Τι ψώνια είναι. Ρε, φίλε, είναι μεγάλο. Αλλά το μουσί του Κριστιανό είναι πραγματικά. Ρε, το έκανε γιατί πανηγύρισε κιόλας δείχνοντας το μουσί του. Είναι ο Γκότ. Greatest of all time. Ναι, είναι η συντομογραφία ο καλύτερος όλων των εποχών. Έτσι. Ναι. Greatest of all time, ας πούμε. Γι' αυτό και ταυτόχρονα Γκότ στα αγγλικά σημαίνει κατσίκα. Κατσίκα. Οπότε έχει αφήσει. Έχει αφήσει το τραγόμουσο. Μπράβο, ναι. Το λεγόμενο το και τραγίσιο. Τραγόμουσο. Το τραγίσιο. 4-4-2 μας το δείχνουν και οι Ρώσοι την διάταξη των Ουρουγουανών. Κάσερες δεξιό μπακ, ο Μπεντανκούρ στα πλάγια με τον Άντες από την άλλη πλευρά. Το Ρέιρα και Βενσίνο. Το Ρέιρα ο οποίος παίρνει μεταγραφή. Έχει κάνει τόσο καλές εμφανίσεις. Και Καβάνι Σουάρες μπροστά. Ένα δίδυμο το οποίο νομίζω θα ζήλευαν πολύ. Δηλαδή, αν από εκεί και πίσω λες. Είναι στο top 5. Ναι, σιγά την ομάδα. Είναι στο top 5 επιθετικών. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Πόσες εθνικές ομάδες μπορούν να. Έναν από τους δύο θα θέλανε. Ναι. Σέζαρ Ράμος, Μεξικανός, ο πρώτος προπονητής. Πρώτος διαιτητής. Πρώτος διαιτητής, τι είπα, προπονητής είπα. Εντάξει, okay. Οπ, έφαγε το άκυρο εκεί. Βλέπουμε και εκεί video assistant referees με τις 150 κάμερες μέσα που έχουν χάσει τα μισά. Τις μισές φάσεις. τα παλικάρια. Τους παρουσιάζουν κανονικά και αυτούς όμως. Πρόσεξε όμως τώρα. Για να τα βλέπεις 4-4-2 με Κεραίο, για την Πορτογαλία αριστερά, για την ναι, Φόντε, Πέπε στα μπακ, ο Ρικάρντο στα δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο με τον Μπερνάρντο Σίλβα να παίζουν στα πλάγια. Ο Βίλιαν με τον Βίλιαμ με τον Αντριέν Σίλβα, οι δύο χαφ, και Κριστιάνο Ρονάλντο με Γουέδες στην κορυφή. Πρόσεξε, είδα ένα καταπληκτικό γράφημα, αν θέλεις, που έλεγε πολλοί διαμαρτύρονται ότι το ΒΑΡ καθυστερεί πάρα πολύ το παιχνίδι. Κι όμως, από 32 μάτς του πρώτου γύρου του Μουντιάλ, έδειχνε ότι ήταν το 8ο γεγονός αγώνα με καθυστερήσεις. Δηλαδή πρώτο, ας πούμε, ήταν οι στημένες φάσεις. Ναι. Οι οποίες έπιαναν περίπου
μέσω όρο 10 λεπτά ανά. Σε όλο το παιχνίδι, ναι. Ναι, μετά ήταν, ξέρω εγώ, τα φάουλ, μετά ήταν τα πλάγια, μετά ήταν οι αλλαγές, ναι, αυτό ναι. κτλ. Σε καθυστερήσεις το Βάρ ήταν πολύ χαμηλά, ήταν σε μέσο όρο αγώνα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 40 δευτερόλεπτα με 50 δευτερόλεπτα. Στο σύνολο του αγώνα, ναι. Γιατί δεν θα κινηθεί. Σε μέσο όρο, έτσι. Δεν θα κινηθεί όλες τις φάσεις. Και δεν θα γίνει πολλές φορές τον αγώνα. 2-3 maximum. Ναι. Να ζητήσει θεωρώ, κάποιος Βάρ. Εγώ θεωρώ ότι το Βάρ είναι αρκετά χρήσιμο, είναι. Παρότι αντιτηλεοπτικό και επειδή. Όλα τα. Παράδειγμα, θυμάσαι με το goal line technology. Το αν θα πέρασε η μπάλα ή δεν πέρασε. Αυτά πλέον είναι παρελθόν. Ναι, θες να σου πω και έτσι. Κάτι άλλο όμως. Αυτά πλέον είναι παρελθόν. Είναι. Πλέον ξέρεις 100% αν μπήκε η μπάλα ή δεν μπήκε ολόκληρη. Ναι. Και έχεις εμπιστοσύνη ότι είναι τεχνολογία, ρε φίλε. Τέλος. Θες να σου πω και κάτι άλλο. Λέμε τώρα την τηλεοπτικό. Αυτό που γίνεται και με την τελευταία φάση στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Το κάναμε και τηλεοπτικό. Ναι, ρε, κάτσε, ρε φίλε. Το μπάσκετ όμως έχει διακοπές ούτως ή άλλως. Έχει ούτως ή άλλως. Είναι, ναι. μέσα στη, είναι μέσα θεωρώ, στην κουλτούρα. Το ποδόσφαιρο δεν έχει την κουλτούρα. Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Θεωρώ ότι για το συγκεκριμένο Μουντιάλ αυτό τηλεοπτικοποιήθηκε. Αν μου επιτρέπεις. Ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάζουν. Όλες οι αλλαγές σε αθλήματα τα οποία έχουν τους ίδιους κανονισμούς για πολλές δεκαετίες. Ίδιοι κανονισμοί. Είναι η τελευταία πολύ, πολύ μεγάλη αλλαγή στο ποδόσφαιρο ήταν το offside. Από τότε έχει να γίνει μια τεράστια αλλαγή, να το πω έτσι απλά. Έτσι. Εγώ μην θυμάμαι και για το χρυσά γκολ και. Ναι, αυτά είναι, ναι. Αυτά είναι, πώς θα το πω, διαδικαστικά. Εγώ μιλάω για αλλαγές που αλλάζουν, ναι. τον τρόπο, ναι. με τον οποίο παίζεται το άθλημα. Για γενικό κανονισμό. Εντάξει, το VAR. Όχι για θέμα πρόκρισης. Ναι. Το VAR, παρότι είναι πειθαρχικό ζήτημα, εγώ θεωρώ ότι θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται. Γιατί? Γιατί θα βλέπουμε πολύ λιγότερα τραβήγματα φανέλας μέσα στην περιοχή. Θα βλέπουμε τους αμυντικούς να είναι πιο επιφυλακτικοί και θα αλλάξει κατά πολύ τι το γεγονός ότι η επιθετική ή αν θέλεις θα προκρίνει το επιθετικό ποδόσφαιρο να παίζεται πιο άνετα, πιο εύκολα. Αφού σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι Ουρουγουάη-Πορτογαλία, εμένα η ερώτηση μου είναι εξής. Μπορεί ο αρχηγός της ομάδας να ζητήσει VAR? Όχι, κανένας δεν μπορεί να ζητήσει VAR. Κανένας. Μόνο ο διαιτητής ζητάει το VAR. Μάλιστα. Αν το χρειαστεί, εκτός αν γίνει μια φάση πολύ σημαντική όπου τον ενημερώνουν από έξω. Από έξω, ναι. Αλλά ο ίδιος το ζητάει αν δεν είναι σίγουρος. Ακόμα και να του το δώσουν απ' έξω, ο ίδιος θα πάει να το δει. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Ο ίδιος είδα πολλούς αρχηγούς ή παίκτες ομάδων να κάνουν. Ναι, το ζητούσαν. Του λένε. Να ζητάνε. Ναι, φίλε, και ζητάνε και εκεί την κάρτα. Τι, ναι. σημαίνει. Ότι μπορείς, ναι, να το ζητήσεις. Όχι, λέω, του λένε πάνε δες το, ρε φίλε. Μήπως υπάρχει συγκεκριμένη, ας πούμε. Δεν είναι αναγκασμένος. Άμα θέλει, δεν βλέπεις όλο το 90 λεπτό κανένα. Είναι άρχοντο μπάσκετ. Στο μπάσκετ μπορεί να το ζητήσει, νομίζω. Κάποιος. Για ειδικές περιστάσεις, ναι. και όχι. Ενώ αξιωματούχος του αγώνα, προπονητής και τα λοιπά. Στα τελευταία δύο λεπτά, όχι. Ναι. Και μπορεί να το ζητήσει σε, όχι για φάουλ. Μπορεί να το ζητήσει. Χρονόμετρο, ναι. Ακριβώς. Για τέτοιου είδους ζητήματα. Όχι για ζητήματα τα οποία είναι, να το πω και αλλιώς, υποκειμενικά. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να ζητήσει δηλαδή στο μπάσκετ είναι επιθετικό φάουλ, πάνε και δες το, δεν ήταν σταθερός ο παίκτης. Όχι, για όχι. Ναι, αυτό που μπορεί να του δείξει είναι να πάει να πει ότι κοίταξε, επειδή ήταν περίεργη φάση, ο παίκτης πάτησε τη γραμμή και δεν είναι τρίποντο, είναι δίποντο. Είναι δίποντο, ναι. Και συνήθως αν δεις αυτό δεν το διακόπτουν, πάνε και το βλέπουν στο πρώτο. Time out το και επόμενο το και απλά το αλλάζουν, το προσθέτουν ή το αφαιρούν. Λοιπόν, διάλειμμα. Έπλα Παπαϊωάννου προσφέρουν το Αλληλούια και σήμερα. Θα τους βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Ουρουγουάη Πορτογαλία στο 0-0 στο τρίτο λεπτό. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Θα κάτσουμε εδώ μέχρι και το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Θα πασάρουμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι στον Τάσο Τρέγια για την παρέα του. Χάσαμε το γκολ της Ουρουγουάης, η οποία προηγείται 1-0 της Πορτογαλίας. Το χάσαμε γιατί είμαστε στο διάλειμμα, αυτό εννοώ. Ένα υπέροχο και σε δημιουργία και σε εκτέλεση δύσκολο γκολ με τον. Βαλιά που παίρνει από τα δεξιά. Που παίρνει από το περιγράψω. Από βαλιά που παίρνει από τα δεξιά, όχι από τον Καβάνη, από άλλον την πήρε. Ο Σουάρεθ. Από τον Καβάνη την πήρε. Και όμως είναι λόμπα από τη μία μεριά του γηπέδου στην άλλη, αλλαγή παιχνιδιού που λέμε του Καβάνη από το κέντρο στο Σουάρεθ, ο οποίος είναι λίγο πιο προωθημένος και κάνει εξαιρετική κίνηση ο Σουάρεθ. Ο Καβάνη στην πλάτη της άμυνας από τη μία μεριά και ο Σουάρεθ από την άλλη περνάει δύο παίκτες, βγάζει μια σέντρα ακριβίας. Πες το ρε ραδιοφωνικά ρε. Ναι. Είναι αριστερά ο Σουάρεθ, κατεβάζει υπέροχα την μπάλα με το αριστερό του πόδι, τη φέρνει στο δεξί, κάνει την προσπίση, γυρνάει, κάνει διαγώνια παλιά. Στον Καβάνη, όπως είπες, ο οποίος κάνει την αντίθετη ωραία, κίνηση. Ναι. Το λέει, αλλά είναι πολύ ωραία κεφαλιά του Καβάνη γιατί την κάνει ουσιαστικά από λάθος θέση και βάζει έτσι ακριβώς το κορμί του.
ώστε η μπάλα να πάει στην κλειστή γωνία του Πορτογάλου, του Ανατοφύλλα. Και εντωμεταξύ έχουμε ένα tackling του Κάσας, το οποίο είναι για κάρτα. Φαντάζομαι την έδωσε. Βεβαιωτικά την έδωσε. Κάσας, ο οποίος πήγε πολύ αργά πάνω στην μπάλα και πήρε τα πόδια του Φόντε. Βλέπουμε αρκετό ξύλο εδώ και 5-6 λεπτά στα χαφ. Είχε μια ευκαιρία πριν τον γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα σουτ, το οποίο ήταν χαμηλά στην αγκαλιά του Μουσλέρα πήγε. Από εκεί και πέρα είχε και ένα σουτ το οποίο χτύπησε πάνω στα σώματα. Δεν έχει κάτι άλλο η Πορτογαλία, η οποία όμως έχει την κατοχή, έχει 70% κατοχή σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Το σουτ έξω από την περιοχή, μπάλα κοντράρι στην αγκαλιά του Μουσλέρα. Τέλος η φάση, στα πρώτα 15 λεπτά η Ουρουγουάη έχει ήδη ανοίξει το σκορ απέναντι στην Πορτογαλία, η οποία θα αναγκαστεί προφανώς να ανοιχτεί. Ο Σάντος νομίζω ότι περνάει δύσκολες στιγμές. Ακόμα ένα παιχνίδι. Για να δούμε αυτή τη φάση για την Πορτογαλία. Από δεξιά μέσα στην περιοχή ο Σίλβα θα βγάλει τη σέντρα. Όχι, όχι. Διώχνει της Ουρουγουάης. Θα αναγκαστεί να ανοιχτεί. Θα παίξει τελείως διαφορετικά η Πορτογαλία από ό,τι φαντάζομαι είχε κατά νου να παίξει ο αγαπημένος Φερνάντο. Άλλη μια σέντρα τώρα. Άλλο που δεν θέλουν οι Ουρουγουάνοι, έτσι. Να κλειστούν πίσω και να έχουν μπροστά σου άρθρο με Καβάνι να κάνουν πάρτι. Όχι, όχι. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πιο πιθανό να βάλει. Είναι πιο πιθανό να βάλει ένα γκολ. Δεν υπάρχει ηρεμία. Στην κόντρα η Πορτογαλία, η οποία θέλει να ισοφαρίσει γρήγορα. Δεν υπάρχει ηρεμία στο παιχνίδι της Πορτογαλίας. Εντάξει, βέβαια όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά. Μπορεί να σου σκάσει καμιά καλή κίνηση ο Μάριο με το δεξί από τα αριστερά μια σέντρα. Όχι, έτσι δεν μπορεί να βρει κανέναν. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Έχει ένα μισάωράκι για να πάει στο πρώτο ημίχρονο. Να κλείσουμε και εκεί. Άλλωστε, είδαμε ότι και στο προηγούμενο μάτς αλλιώς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Αλλιώς. Κόντρα στη ροή. Αλλιώς ξεκίνησε μάλιστα. Κόντρα στη ροή και τελείωσε με τους Γάλλους να παίρνουν το εισιτήριο για τους 8 της διοργάνωσης. Εν τω μεταξύ, άσχετο με το Μουντιάλ, αλλά παραπλήσιο, δεν ξέρω αν σου έχει κάνει μια τρομερή εντύπωση. Όλη η ελληνική τηλεόραση έχει σκουπίδια αυτή την εποχή. Δηλαδή το έχουν πάρει χαμπάρι ότι όλος ο κόσμος βλέπει Μουντιάλ. Και ξέρεις πώς φάνηκε αυτό. Χθες που δεν είχε αγώνες για το Μουντιάλ, δεν είχε απολύτως τίποτα, ρε φίλε. Καθώς ήσουν στο σπίτι σου, να πούμε Παρασκευή βράδυ, έτρωγες μασαμπούκονες. Πορκά μιζέρια. Και δεν είχε ούτε για πεντάλεπτο. Καταρχάς, εντάξει, να πούμε και το άλλο, έτσι. Κρίση. Αλλά παιδιά, στην μία ώρα τηλεόραση, στην τηλεοπτική ώρα. 25 λεπτά διαφημίσεις. Τι, πολλά, λίγα λεπτά. Λίγα λέω. Παλιά ήταν, ξέρω εγώ, 15-45 περίπου. Ναι. Τώρα ρε, το έχετε ξεφτυλίσει, ρε. Ρε, το έχετε ξεφτυλίσει. Πρόσεξε. Έχω φάει. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Έχω ετοιμάσει φαΐ. Έχω φάει. Έχω τσιμπήσει και γλυκάκι. Ακόμα διαφημίσεις. Έχω ρευτεί που λέει ο λόγος. Ακόμα διαφημίσεις. Έχω ήδη πλύνει δόντια, έχω κάνει πώς το λένε. Και ακόμα διαφημίσεις έχει. Τουλάχιστον ήταν ωραίες διαφημίσεις. Και εκτός αυτού, δηλαδή, κάνεις και ζάπινγκ να δεις πως έχει κάνει τίποτα. Βλέπεις άλλο, και δεν έχει τίποτα. Και εκεί διαφημίσεις. Ήταν ωραίες διαφημίσεις. Μην είσαι αρνητικός. Δεν βλέπετε αυτή η σαπίλα έλεγε τηλεόραση. Έχει γίνει. Ήτανε που ήτανε. Τώρα έχει γίνει. Και όχι, οι διαφημίσεις δεν είναι ωραίες, ρε φίλε. Δεν είναι. Low budget είναι. Είτε είναι τίποτα μεταγλωτισμένες, να πούμε ξένες, ή είναι κάτι low budget, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Και παλιά παίζανε κάτι 3-4 ώρα το βράδυ, αν θυμάσαι. Ναι. Ριχάρδος. Με τα τηλεκύβος και τα λοιπά. Τώρα κάνουμε και διαφήμιση. Τώρα αλλά ναι, μην. Είναι η καλτιά, ρε φίλε, γι' αυτό το λέω. Ναι, καλτιά, όντως καλτιά. Είναι από τα πιο cult πράγματα που έχω δει. Το ότι θα έπαιζε ένα χειροδανιστήριο το πρωί μέχρι το βράδυ σε top κανάλια δεν ναι, το περίμενε. Και μάλιστα δεν είναι spot, ρε παιδί μου, είναι ένα λεπτό. Βίντεο, παραπάνω είναι. Είναι κοντά στα 2 λεπτά, δηλαδή εγώ τα spot. Μια φάση για την Πορτογαλία με τον Γουέδες. Στη μικρή περιοχή για το κεφάλι του Κριστιάνο, ο Γοδίν, αν είδα καλά, πήρε την μπουκιά από το στόμα του Κριστιάνο, ο οποίος ήταν έτοιμος να κάνει το 1-1. Δεν μια φάση του Σουάρες. Ακόμα δεν έχει δαγκώσει κανέναν ο Σουάρες. Σε αυτό το μοντέλο δεν έχει δαγκώσει κανέναν. Όχι, απλά εδώ είναι μια φάση που υπάρχει περίπτωση να έχει τραυματιστεί. Βέβαια, δεν νομίζω. Σκύλος χτύπησε λίγο. Όχι, έπεσε πάνω στα πόδια του. Τι να καταλάβει το πατέρα. Αλλά δεν καταλάβει. Αυτό είναι σκύλος. Κοίτα, το Σουάρες, ξέρεις τι είναι. Είναι ο τύπος ο οποίος, ρε φίλε, πάει σε ένα μπαρ,
έχει πιει τα έντερά του, είναι ζάντα, έχει πλακωθεί, έχει κολλήσει. Έχει όλες, κολλήσει όλες τις γκόμενες. Σε γκόμενα, η οποία συνοδεύεται έτσι από ντουλάπα. Ναι. Βγαίνει έξω η ντουλάπα μαζί με τους φίλους του, τον κάνει μαύρο στο ξύλο. Και ξαναμπαίνει, μαύρο, και ξανακολλάει. Και ξαναμπαίνει και κολλάει και στην ίδια γκόμενα. Έτσι. Έτσι, δηλαδή είναι, είναι και βλάκας και σκύλος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει σκύλος. Τίποτα. Σκύλος, δεν καταλαβαίνει. Άνετα, δηλαδή πιστεύω ότι του έχουν ρίξει ένα χέρι ξύλο και πάλι δεν ενώ ο Καβάνι, ρε παιδί μου, είναι πιο σωματώδης, είναι πιο εύθραυστος από τον, από τον Σουάρεθ. Κοίταξε, δηλαδή, λέγαμε περί ρατσισμού ποδοσφαιρικού. Ιρωνικά το ρατσισμός, έτσι δεν είναι. Είναι, πώς να το πω, συμπάθειες και αντιπάθειες, δεν είναι ρατσισμός. Αλλά ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Ακούς Σουηδός ποδοσφαιριστής. Λες τώρα, λες, θα είναι, εντάξει. Ναι, θα είναι κανένας. Τι να μας πείτε κι εσείς εκεί πέρα ψηλά με τα ναι, φιόρδ και ας, η Νορβηγέντα. Αμυντικό χαφ Σουηδός. Δεν λες, υπάρχει. Άστο. Είναι φιλή. Πάντως δεν σου κάνει για σκληροτράχυλος. Όχι. Ενώ τώρα ακούς αμυντικό Ουρουγουάνο. Λε πω, πω φίλε, αυτό θα είναι άσχημο. Αυτό θα κάνει τάκλινγκ στην καροτίδα. Έτσι, θα είναι άσχημο και δεν θα μπορεί να τον κουνηθεί, ρε φίλε. Τάκλινγκ στην καροτίδα. Τετραγωνοκέφαλο. Εδώ με δύο πλάτε που λέει ο αδέφαντο. Έτσι. Άσβερκο. Στο λαιμό, ρε παιδί, με αυτή η μύε που είναι από τον ώμο στο λαιμό θα είναι τριγωνική. Ξέρει πώ είναι αυτή στα γυμναστήρια που του λέει. Και ένα μπούτι που σε ρίχνει κλωτσιά και σου σπάει πόδι, ναι. Όχι κλωτσιά, σα κουμπάει και πετάγει 2-3 μέτρα πιο πέρα. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή τώρα βλέπεις, ρε φίλε, τον Ουρουγουάνο, έτσι, και δεν σου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, και γενικότερα και σαν φάτσες δεν είναι και πιο όμορφη. Όχι, ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Είναι, είναι. Εντάξει. Δηλαδή σκυλιά, ρε φίλε, είναι του πολέμου. Σκυλιά, είναι σκυλιά του πολέμου. Εμένα... Ενώ αντίθετα από Βραζιλιάνους, περιμένεις σάμπα, τσαλιμάκια, ναι, τσαλίνια, τα κτλ. Ναι, αλλά τους περιμένεις... Χορεφταράδες. Τους περιμένεις ότι θα είναι αυτό που λέμε γυάλινοι. Έτσι, 2-0, όχι. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία με τον Σουάρεθ σε ένα απευθείας φάουλ το οποίο το έκανε έξυπνα χαμηλά έξω από την περιοχή. Ο Κόατες είναι αυτός ο οποίος έχει μεγάλη ευκαιρία εγώ εδώ μεταξύ. Η οποία τελειώνει. Φίλε, πολύ ωραία τρίπλα. Κακό... Πολύ ωραία τρίπλα. Σουτ έξω από την περιοχή πάλι από τον Σουάρεθ. Ο επιθετικός Μπαρσελόνα πέρασε μέσα από το τείχος. Έτσι. Τραγικό τείχος για την Πορτογαλία το οποίο ανοίγει. Είναι 4 παίκτες πάνω και ανοίγει. Ο Πατρίσιο, εγώ αν ήμουν Πατρίσιο τώρα του έδινα κάτι ενελίκια απίστευτα. Καντιλανάφτιση. Ναι. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, φίλε. Ακούς Ουρουγουάνος και λες αυτός ναι, όχι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν ακούς για επιθετικούς βέβαια. Πολλοί δεν είναι δηλαδή φημισμένους επιθετικούς. Ρε, δεν έχει σημασία η θέση. Πάντως λες ότι αυτός δεν τραυματίζεται ποτέ, ρε φίλε. Ναι. Ποτέ. Πιθανότερο είναι να χάσει μάτς τη χρονιά λόγω καρτών. Πρόσεξε, παρά λόγω τραυματισμού. Αλλά παίζει να είναι και η φήμη, ρε παιδί μου. Π.χ. ο Γοδίν. Πάντα έτσι είναι, ρε φίλε. Ναι, ο Γοδίν δεν είναι, ρε παιδί μου, κανένα κορμί που να πει πόπο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι ντούκι είναι. Εκεί ήταν σκληρό αμυντικό. Και ούτε σκληροτράχυλο είναι. Είναι απλά ένα ελαστικό. Είναι ένα ελαστικό καλό αμυντικό. Ξέρει και, να, και με την μπάλα στα πόδια να κινηθεί κτλ. Τέλος πάντων, αλλά δεν βλέπεις να του, πώς το λένε, να του κάνουν, να του πουλάει νταλίκι, να σου το πω, εύκολα άλλος αμυντικός. Γιατί είναι Ουρουγουανός, έτσι. Και αυτό είναι, πώς να σου το πω, είναι κατόρθωμα, είναι κεκτημένο, ας πούμε, της ουρουγουανικής σχολής. Ακούς τώρα Πορτογάλος μεσοαμυντικός. Δεν σου κάνει ένας κοντοφούτανος. Ναι, έτσι, κοντοφούστανος. Ναι, ο οποίος είναι τσαλιμάκι και τα λοιπά. Και έρχεται ο Ρουγουάνος και τον πα, το χώνει για μία. Έτσι, χέρι. Δεν το έδωσε. Το έδωσε. Ναι, τελείωσε. Φάσε ένα λάθος κοντρόλ του Γκουέδες, ο οποίος νομίζω απορεί και ο ίδιος πώς βρίσκεται στην 11η της Πορτογαλίας σε ένα μάτς νοκάουτ, έτσι. Εντάξει, φίλε. Τι φάσε αυτός ο Γκουέδες. Αυτό είναι... Δίκαια, δεν το ξέρω. Πού παίζει, καταρχάς. Σαν το Βέλιο, ρε φίλε, πραγματικά, έτσι. Το, δηλαδή, κάτι τέτοιου παίκτε μου θυμίζει. Οι οποίοι εντάξει. Κουρσούμια. Ναι, ο Γουέδε είναι στην Πάρη. Παίζει. Μάλιστα, παίζει. Λέμε. Εσύ τι λες, παίζει. Δεν τον έχω. Πόσα μάτς είχε φέτος, ξέρεις. Δεν ξέρω. Για ένα μάτς. Ναι, ναι, δόθηκε δανεικό στη Βαλένθια. Εντάξει. Μάλιστα. Έπαιξε αλλού. Δεν έπαιζε Λιθουανιά. Τα δικαιώματά του είναι. Ο φάλο εδώ για την Πορτογαλία στα δεξιά. Σίγουρα. Ξέφυγε ο. Δεν το έδωσε. Το φάουλ το έδωσε, την κάρτα. Ξέφυγε ο Μπερνάρντο Σίλβα, το Γοδίν που λέγαμε πριν, ο οποίος πολύ έξυπνο εδώ. Εντάξει, δεν ήταν και βέβαια, απλά τον ακούμπησε και έπεσε ο Σίλβα.
Πολύ έξυπνο εδώ. Πολύ έξυπνο που κάνει το σμπροξηματάκι και ο Γοδίν. Για να τον κόψει, γιατί θα μπορούσε να μπει στην. Όχι, κάρτα δεν είναι. Φάνηκε χειρότερο από ότι πραγματικά ήταν αυτό που έκανε ο Γοδίν. Εντάξει, είπε κάρτα γιατί έφευγε μόνο του. Έφευγε μόνο του και ήταν το χέρι από πίσω. Κράτημα δηλαδή. Αλλά ήταν πολύ. Ήταν ένα σμπρόξιμο, δεν ήταν κράτημα εν τέλει. Φάση λοιπόν για την Πορτογαλία. Λοιπόν, δεν άλλαξε κάτι. 27ο λεπτό βρισκόμαστε για το παιχνίδι. Πάντως, Πορτογάλος αμυντικός δεν είναι καλή περίπτωση. Κοίταξε, ο Πέπε είναι Βραζιλιάνος. Ναι, πρακτικά. Ο Μπρούνο Άλβαρες και αυτός Βραζιλιάνος είναι. Ναι. Έτσι. Απλά είναι μεγαλωμένη στην Πορτογαλία, ναι, και πολιτογραφημένη. Δεν έχει, ιστορικά δηλαδή, δεν έχει καλούς. Θα σου πω ένα. Αμυντικό στο Ρικάρντο Καρβάλιο, θα μου πει. Εντάξει. Okay. Ναι. Ένα. Ο οποίο. Ο εξή ένα. Ποιοτικά δεν τον έλεγε κάτι το ιδιαίτερο. Απλά ήταν ένα αμυντικό ο οποίο μπορούσε ήξερε να μαρκάρει του πάντε. Και ήξερε και μπάλα. Μπορούσε να μαρκάρει του πάντε. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ψηλότερου και γρηγορότερου. Τι να λέμε τώρα. Έχασε ο Μουρίνο τον Καρβάλιο και δεν έχει σταυρώσει τίτλο από τότε. Πλάκα μου κάνει. Τι να λέμε τώρα. Πουλενάρα του Μουρίνιο. Δεν υπάρχει. Βέβαια έχει μεγαλύτερο που λένε. Το Φερέιρα, το δεξιό μπακ, άμα θυμάστε τον Πάολο Φερέιρα, τον οποίο όλοι τον κράζανε γιατί τον βάζει, γιατί λέει πολύ απλά, ξέρω ότι ο Πάολο Φερέιρα είναι λέει παίκτη του 7 και 8, αλλά ξέρω ότι στη χειρότερη του μέρα θα παίξει για 7. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτω από το 7. Το είναι πει πολύ σημαντικό σαν προπονητής να μπορείς να εμπιστευτείς, να έχεις κάποιες σταθερές στην ομάδα σου. Και νομίζω ότι ο Μουρίνιο σαν φαν αυτού του πολύ πειθαρχημένου ποδοσφαίρου που γενικά παίζει στις ομάδες, θέλει μερικούς τέτοιους παίκτες στάνταρ μέσα στην 11η. Και γι' αυτό τον χαλάει ο Πογκμπά, ο οποίος είναι πολύ ασταθής και σαν χαρακτήρας και σαν ποδοσφαιριστής και αγωνιστικά δηλαδή. Ο χαρακτήρας του. Γιατί άμα δεις, άμα παρατηρήσεις το Μουρίνιο που εσύ είσαι μουρινιόσκυλο, έτσι ιστορικά, δηλαδή προτιμάει να παίζει με τον. Άμπαλο πλην τίμιο Μικταριάν. Το άμπαλο, συγχωρέστε το, είναι. Έφυγε ο Μικταριάν. Ναι, είναι εντός εισαγωγικών. Δεν είναι άμπαλο το παιδί. Απλά. Έφυγε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Παρά να. Τέτοιου με φελαϊνίδε. Ναι. Ο οποίο ανανέωσε ο φελαϊνίδε, ναι, με την United. Πάμε να ακούσουμε τη φάση τη Πορτογαλία. Η οποία κατεβάζει μπάλα. Ο Γκέντε με τον Γουίλιαμ Μπερνάρντο τώρα. Η Πορτογαλία η οποία έχει την κατοχή της μπάλας. Θα πάρουμε και λίγο. William, στα άκρα για τον Γκερέιρο. Ιδέα από το γήπεδο. Να φέρει την μπάλα στα αριστερό πόδι για κάποια καλή σέντρα. Όχι, τίποτα από την Πορτογαλία. Τέλος αυτή τη φάση δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Μια Πορτογαλία η οποία πραγματικά παίζει στα 2/3 του γήπεδου. Και ένας Φερνάντο Σάντος ο οποίος πραγματικά έχει κοκκινήσει σαν άλλος ο Μπράντοβιτς. Λογικό είναι. Λογικό. Μια και μιλάμε για Ουρουγουάνους, άκου τώρα. Την ειδησάρα εδώ πέρα που αλίευσα. Ο Αμπρέου που λέγαμε πριν. Ο Σεμπάστιαν Αμπρέου. Ναι, ο Λόκο. Που έλεγες ότι είναι Λόκο, είναι τρελός. Είναι, όντως. Είναι 41 πλέον. Είναι ψυχάκιας. Έτσι. Βρήκε την 27η ομάδα της καριέρας του. Πλέον παίζει για το ρεκόρ Γκίνες. Το έχει σπάσει ήδη. Το έχει σπάσει, αλλά παίζει για να μην το σπάσει. Για να μην το σπάσει άλλο. Καλό. Λοιπόν, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη λέει, στο Λαμπάο Τάρι το βρήκα το συγκεκριμένο. Ετοιμάζεται για την 27η ομάδα της καριέρας του και συγκεκριμένα την Μαγκαλάνες Ντετσίλε. Από το Μαγκελάνο μάλλον θα είναι. Μπορεί. Ομάδα λέει την δεύτερη κατηγορία της Χιλής. Δεν τον χαλάει. Έτσι. Στη Λατινική έτσι, Αμερική μάλιστα, είναι θρύλος. Λέει, ο Ουρουγουάνος διευρύνει και άλλο το ρεκόρ Γκίνες του για τις περισσότερες ομάδες που έχει αγωνιστεί ένας ποδοσφαιριστής. 27 ομάδες ο γίγαντος. Κάθε 6 μήνες αλλάζει ομάδα. Έτσι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ρε φίλε. 27 ομάδες. Πω, ρε φίλε, ούτε προπονητής τόσες πολλές. Ούτε αλέφαντος τόσες πολλές ομάδες. Έχει μείνει και χρονιές ολόκληρες σε ομάδες. Δύο. Αλλά. Ναι, όχι, εντάξει, όχι παραπάνω. Στα 20. Γιατί, κοίταξε, είναι 41. Έχει μια καριέρα η οποία είναι 21 χρόνια. Πάλι δεν βγαίνει το νούμερο, 22. Ρε φίλε. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει το νούμερο. Αλλά στις περισσότερες ομάδες, όντως, στη μέση τη σεζόν. Την έκανε. Φάλσο καλό σημείο για την Πορτογαλία με Κριστιάνο. Πάμε να συντονιστούμε έτσι να το. Το μεταξύ διαμαρτύρονται οι Ουρουγουάνοι. Είναι μια πάσα του Σίλβα κάθετη. Νομίζω ότι πέφτει εύκολα ο Γουέδες.
Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Απλά πέφτει πολύ εύκολα ο Γουέδες. Είναι στην κορυφή έξω από την περίπου 5 μέτρα έξω από την περιοχή. Λίγο πιο αριστερά. Ταμάμ όμως για, για το δεξί πόδι του Κριστιάνου Ρονάλντο, έτσι. Γιούχες ακούει. Οι Ουρουγουάνοι είναι στις επάλξεις. Στο φετινό Μουντιάλ. Παίρνει φορά. Πού έχει ανεβάσει το τσουτσάκι, θα το σχολιάσουμε μετά. Θα το σχολιάσουμε μετά, γίγαντας. Στο 38 λεπτό. Για να δείξει τους μυρούς του, φίλε, έτσι. Πάμε να δούμε την εκτέλεση. Το έχει ανεβάσει ασόβρα κατ' όχι κάνει. Δεν περνάει μπάλα στο τείχος. Όχι, στο τείχος η μπάλα. Μακριά από τον Ρέιρα. Κάτσε να δούμε τη φάση. Το Ρέιρα έδιωξε. Όχι, επιθετικό. Τέλος η φάση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σήκωσε για τα μπατζάκια. Είναι η επικότερη. Σήκωσε φάση τα μπατζάκια από το. Πώς το λένε, από το σορτσάκι του και τα πήγε. Τα έκανε σοβράκο, έτσι. Είναι. Για να δείξει τους μυρούς του, έτσι, γιατί κάθισε. Προσοχή καρφή, κάτω. Όχι, καρφή, όχι, όχι προσοχή, sorry. Ναι, καρφωμένα τα πόδια του, κλασικά η θέση. Σε διάταση. Λες για να προσανατολίζει, έτσι να βλέπει τους μυρούς του να λέει πω από τι... Πω την μπούτια έχεις, Κριστιάνο μου. Τι μύες είναι αυτές, έτσι. Καλά, εντάξει, φίλε. Έχει τρομερούς μύες, αλλά... Έχει, αλλά είναι ο μεγαλύτερος κάγκουρας, σούπερστάρ που έχει φάρξει. Συμφωνώ, κάγκουρας. Ο μεγαλύτερος κάγκουρας, δηλαδή αυτό για μένα είναι highlight mundial, έτσι. Highlight mundial, δεν υπάρχει αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε, δηλαδή πρόσεξε αυτό τώρα που κάνει. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω παιχνίδι. Τελείωσε. Τελείωσε το παιχνίδι για μένα. Τελείωσε. Είναι τελείωσε. Το έχει μαρκάρει, ρε παιδί. Ό,τι ήταν να δεις, το θα λένε στο μέλλον, ό,τι και να κάνει. Δεν πάνε να αποκλειστεί η Πορτογαλία. Θα λένε το παιχνίδι που ο Κριστιάνο σήκωσε. Μας έδειξε τα αυτά του. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα μείνουμε, θα το πάμε σε ρί μέχρι να τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο της. Σας ζητώ συγγνώμη αν είμαι λίγο καθυστερημένο στις ανταποκρίσεις μου. Αλλά τα μπούτια του Κριστιάνου έχουν στοιχειώσει τη μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όπως θα έλεγε και μια ποδοσφαιρική ψυχή. Για να δούμε εδώ ποιος είναι ο... Τώρα, μια κεφαλιά, η μπάλα στον Καβάνη μέσα στην περιοχή. Όχι, αυτός κάνει λανθασμένη επιλογή κοντρόλ, για να στο πάρει την μπάλα. Ο Κάσαρης, ο οποίος του ίδιος περίμενε ότι θα κάνει τέτοια κατεβασιά, έτσι. Ναι. Η Ρουγκά, η οποία έχει επιλέξει, λογικό είναι και μετά το γρήγορο τέρμα, να παίξει με αντεπίθεση. Τώρα την βλέπουμε να πιέζει μπροστά. Πολύ καλή πίεση εδώ. Εντάξει, της βγήκε το μάτς, οπότε από εδώ και πέρα νομίζω ότι έχει και καθαρό μυαλό η Ουρουγουάη για να παίξει έξυπνα, έχει και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Από την άλλη, οι Πορτογάλοι νομίζω βγήκαν τελείως εκτός αρχικού πλάνου. Εγώ θεωρώ ότι στόχος τους αρχικά θα ήταν να το πάνε το μάτς κούτσου-κούτσου με κανένα μισό μηδέν. Κλασικός Φερνάντο Σάντος, αλλά... Και να σου πω και κάτι, έτσι το πήρε και η Πορτογαλία το Euro. Έτσι το πήρε, αλλά... Η Ουρουγουάη... Είχε τελείως διαφορετική νοοτροπία στα νοκάουτς του Euro από ότι σήμερα. Δηλαδή, ναι, αλλά ξέρω. Δεν έχει. Η Ουρουγουάη δεν είναι κλασική ευρωπαϊκή ομάδα έτσι που μπορείς να αυτό παίξεις. Είναι, αυτό είναι μια δηλαδή, πολύ μεγάλη διαφορά. Βλέπεις τώρα το Σουάρες, έτσι. Πόσοι Σουάρες έχουν οι Τσέχοι, οι Σουηδοί, οι Δανείοι και δεν ξέρω πολύ soft η Ευρωπαϊκή. Ο Σουάρες δηλαδή κατεβαίνει με την μπάλα. Το κοντράρουνε 2-3 επιθετικοί και τα λοιπά, αλλά θα τους περάσει γιατί έχει αποφασιστικότητα. Ναι, και θα μείνει όρθιος. Θα μείνει όρθιος, δεν θα πέσει αγατή όπως κάνουν 90% των Ευρωπαίων επιθετικών. Και γενικά η Ουρουγουάη έχει αποδείξει ότι όταν επιλέγεις, και το λέω αυτό σαν σπόντα για την Εθνική Ελλάδος, όταν επιλέγεις να έχεις έναν προπονητή για πολλά χρόνια, βλέπεις ότι είσαι παρόν σχεδόν σε όλα τα μεγάλα τουρνουά. Και κυρίως είσαι σοβαρός. Γιατί η Εθνική ήταν σοβαρή με Φερνάντο Σάντος και στα δύο τουρνουά στα οποία μας έστειλε ο Πορτογάλος. Και θεωρώ έγκλημα το γεγονός ότι μετά από εκείνη την πολύ καλή παρουσία στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι, εντάξει, κυριολεκτικά, θα μπορούσε να φτάσει στις 8 του Μουντιάλ. Ναι. Δεν τον ανανέωσαν. Και δεν τον είχαν κλείσει καν τα αεροπορικά, ρε φίλε. Το θυμάσαι αυτό? Ποιος ήταν τότε, ο Γκυρτζίκης? Ποιος ήταν ο Πιλάβιος? Ποιος ήταν ο Πιλάβιος? Ο Πιλάβιος ή ο Κυρτζίκης ήταν? Αλήτες. Ποιος ήταν τότε, ρε? Ο Πιλάβιος ήταν στην ΕΠΟ. Ήταν ο Πιλάβιος.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ήταν ο Πιλάβιος. Είναι, θα πάρουμε τηλέφωνο τον Γιώργο του Ματζιού και να μας πει που τον έχει άχθη τον Πιλάβιο. Είναι σε κέφια το κέντρο σήμερα, έτσι. Το κέντρο ενημερώσεων, πώς λέγεται. Οι εξωτερικοί πώς λέγονται στα ράδια εκεί που έχουν το γραφείο. Αίθουσα σύνταξη. Η αίθουσα σύνταξη σήμερα του κυρίου Παύλου Λατόπουλου είναι σε κέφια. Μας δίνει καταπληκτικές ατάκες. Έτσι, έτσι. Τι ήσουν άρρωστος, Παύλε. Άρρωστος, αρρώστια. Μακριά και αγαπημένη, μην μας κολλήσει. Πάμε να δούμε τη φάση για την Πορτογαλία, φίλτατε. Τα δεξιά εδώ μεταξύ Πορτογάλοι προσπαθούν. Δύο ζώνες άμυνας έχουν οι Ουρουγουάνοι. Καλή σέντρα. Η μπάλα, ο Ρονάλντο δεν πήρε την κεφαλιά. Όχι. Στη φάση αυτή, με τον Γοδίν, ίσως με κάποιον άλλον εγκέντες. Ο Γοδίν πάει να τον μέση. Ναι. Χτύπησε κεφάλι με τον Γκοδίν. Εν τω μεταξύ, άμα την άφηνε για τον Κριστιάνο, είχε νομίζω καλύτερες περγαμινές η φάση. Δύσκολο χτύπημα αυτό. Δύσκολο. Την έφαγε την αυτή. 31 το λεπτό έχουμε μπει. Η Ουρουγουάη συνεχίζει να προηγείται με 1-0. Να θυμίσουμε ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα βρει στους 8 την Γαλλία, η οποία θα παρουσιαστεί χωρίς τον Ματουιντή. Αυτή είναι η απουσία της για το επόμενο παιχνίδι. Δεν θα λείψει κάποιος. Μάλιστα, στο τέλος ξεκούρασε και ο Ντεσάμς και τον Εμπαπέ και τον Γκριεσμάν στο τέλος για να πάρουν και το χειροκρότημα, αν θέλετε. Γενικότερα το μάτς νομίζω δεν διεκδικεί σήμερα αυτό που βλέπουμε τώρα. Δάφνες ποιότητος, έτσι. Αρκετό ξύλο, να το πω έτσι απλά. Ο Ρονάλντο τώρα πλαγιοκοπεί εκεί πάνω στη γραμμή στον ασβέστη που έβγαλε το ψωμάκι του για μια και πλέον δεκαετία. Θα πάρει το κορνεράκι ή πλάγιο είναι. Τι θέλει, φάουλ θέλει. Έχετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ραπτόπουλε, για το μουσάκι αλαγκόατ του Κριστιάνο. Έτσι, το τραγίσιο. Με τρίχες. Είναι κλασική ατάκα. Περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν ασχολείται με τρίχες, λοιπόν. Ο Κριστιάνο διαμαρτύρεται ζητώντας ένα corner, τελικά του δίνεται out. Α, δεν τους θεωρείς ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Όχι, ακραίος. Τι τον θεωρείς δηλαδή? Και εμένα δεν μ' αρέσει. Και εμένα δεν μ' αρέσει η μούρη του. Α, εντάξει. Τι Star System, ρε φίλε, έχει περισσότερα γκολ από τις συμμετοχές στην άλλη με τώρα. Όχι, εντάξει. Τα νούμερα δείχνουν ότι είναι μασίν, όχι. Τι εδώ, πέντε κούπες έχει πάρει, κύριε Ραπτόπουλε. Πέντε Champions League και ένα Euro έχει. Τι άλλο θέλετε να κάνει? Πρωταθλήματα Αγγλίας, πρωταθλήματα Ισπανίας, τι άλλο να κάνει? Να πάρει κανένα διαγαλαξιακό? Λες και έχουν δει πολλούς τέτοιους παίκτες τα ματάκια του. Όχι, ξαναλέω, είναι ένας βιονικός αθλητής, αλλά είναι κάγκουρας. Δεν μου λες. Αν δεν ήταν κάγκουρας. Τώρα κάνω και την ερώτηση. Θα ήταν ο κανακάρης της Ευρωπαίας και της παγκόσμιας μάνας. Θα λέγανε τι. Τον Ντανίλο, τον Περέιρα της Πόρτο που πέρασε ένα φεγγάρι εδώ και από την ομάδα του Άρεος, δεν τον πήρε στην αποστολή? Γιατί δεν τον πήρε? Βασικούρα ήταν φέτος. Στο Euro τον είχε και μάλιστα νομίζω τον είχε και βασικό. Μάλιστα. Εντύπωση μου κάνει, γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης μάλλον θα πάρει και μεταγραφή προς Αγγλία μεριά ή προς Γαλλία, ο οποίος δεν θα πει πολλά. Ενδιαφέρον. 41ο λεπτό μπήκαμε για να δούμε αυτό το Ζωάο Μάριο. Μου στείλε και ένας φίλος μου Ολυμπιακός, μου λέει στο Facebook, τι Ζωάο Μάριο, τι Σεμπά. Πραγματικά, ρε. Πραγματικά. Τον βάζει και πλάγια να πούμε. Τον βάζει και πλάγια ο Φερνάντο. Δες τον, έχει και γκλάβα ίδια του Σεμπά. Σεμπά ο Ζωάο Μάριο. Τι Σεμπά, τι Ζωάο Μάριο. Εύστοχο. Από την αίθουσα σύνταξη το καινούργιο σχόλιο, πώς δεν έχει πάρει λέει, το Σνάουτσερ στην αποστολή ο Φερνάντο Σάντος. Πολύ εύστοχο. Και τον Βλάντα Νίβιτς θα μπορούσε να πάρει. Ναι, Σνάουτσερ και ποιον? Και Σορλέν. Να γυρνάει ο Σορλέν και να κόβει και στον άξονα και πίσω να βοηθάει τον μπακ. Ναι, Σνάουτσερ, ξέρεις, η αγάπη του Φερνάντο Σάντος έφτανε στη γραμμή του κέντρου και δύο βηματάκια πίσω. Εντάξει, είτε έπαιζε με τον Ολυμπιακό, είτε έπαιζε με την Καστοριά. Δεν έχει σημασία. Γίγαντας, ο Πολωνός, αν θυμάμαι καλά.
Έτσι. Μύρο Σνάουτσνερ. Ναι, ναι. Ο οποίος πέρασε και από τον Ηρακλή. Ξεκίνησε, έτσι, νομίζω, από τον Ηρακλή. Πριν τον ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, και ναι, πήγε, ναι, στον ΠΑΟΚ. Απλά δεν θυμάμαι αν στον Ηρακλή έπαιζε μόνο δεξί μπακ. Εγώ τον θυμάμαι στον Ηρακλή και κάποια μάτια που έπαιζε σέντερ μπακ. Πρέπει να ρωτήσουμε Γιώργο Ματζούκη. Νομίζω, ναι. Και νομίζω ότι και με Σάντος πήγε στα πλάγια, αλλά... Όχι, με Σάντος έπαιζε, ρε φίλε, οπουδήποτε. Αρκεί να ήταν πίσω από το κέντρο. Αρκεί να ήταν μέσα στην εντεκάδα. Πίσω από το κέντρο. Πίσω από το κέντρο. Που λένε άρα. Ήταν ο Πάολο Φερέιρα του Φερνάντο Σάντος. Πώς είχε το Φερέιρα ο Μουρίνιο. Έλα, θυμάσαι τον Πάολο Φερέιρα σε Πόρτο και Τσέλσι και τα λοιπά. Το δεξί, το μπακ με το μαλάκι, το κουρτινέ. Αυτό σου λέω. Που λένε. Ξεκινούσε με αυτόν, φίλε. Έτσι. Σνάτσερ, μάλιστα. Δεν έχει τίποτα το μάτς. Τίποτα. Έτσι. Έχει μία φάση, μία υποψία ευκαιρίας κάθε 5 λεπτά. 44 λεπτό μπαίνουμε με Σίλβα στα δεξιά. Η Πορτογαλία δεν δίνει στον Κριστιάνο. Τώρα του δίνει πάνω στη γραμμή ο Κριστιάνο, ο οποίος αναγκάζεται να βγει προς τα έξω για να πάρει μπάλες. Θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ ή χέρι. Όπα, τι έχουμε εδώ. Έχει πέσει ο Σουάρες από την αρχή της φάσης και βλέπουμε όλους τον οποίο τον γράφει στα φρύδια του. Ναι, θα έπρεπε να το έχει διακόψει. Έχει πέσει κάτω παίκτης και δεν τον διακόψει. Μάλιστα. Για να δούμε τη φάση εδώ. Ίσως την δει και με κάποιο VAR. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, όχι. Υπερβολή. Είναι και στα δύο μέτρα με τον επόπτη. Εντάξει, είναι ένα φάουλ το οποίο θα έπρεπε να το δει φάουλ. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πας να το δεις στο VAR για να δώσεις κάρτα, έτσι. Εντάξει. Ναι. Για να ήθελα να ξαπλώσει λίγο Σουάρες. Όχι, τον χτύπησε. Τον χτύπησε με αγωνιά στην πλάτη. Ναι, αλλά είναι η αγωνιά το σπρώξιμο για να πάει να πάρει την κεφαλιά. Δεν είναι ότι πάει να τον χτυπήσει, έτσι. Εντάξει, αυτό μπορεί να ταρακουνήθηκε ο αφιένας. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται σε τέτοιες φάσεις, αλλά δεν είναι η κουτουλιά η λεγόμενη. Που... Σουάρες είναι, ρε φίλε, τι έτσι. Λέγαμε τόση ώρα. Άστο. Τι λέγαμε τόση ώρα. Συμφωνείτε, κύριε Αυτόπουλε. Λουίς Σουάρες. Γίνεται λιάρδα. Έτσι, την πέφτει σε γκόμενα ντουλάπας. Ντουλάπα δίπλα ο γκόμενος, έτσι, μαζί μαθή. Βγαίνει έξω, τον κάνει μαύρο στο ξύλο και ξαναμπαίνει στο κλαμπ και την ξαναπέφτει στην ίδια γκόμενα. Έτσι, είναι τόσο βλάκας και ταυτόχρονα σκύλος που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πιστεύω ότι το έχει κάνει τουλάχιστον 10 φορές στη ζωή του. Έτσι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πάμε να ακούσουμε το corner, φίλτατε. Να το ακούσουμε από την ΕΡΤ πάντα. Ένα-ένα λες. Για να δούμε ποιος είναι. Ο Σίλβα είναι πάνω στην μπάλα. Θα σημαδέψει λογικά ο Κριστιάνο, ο οποίος ξέβαψε και το μάλι. Με πάσα. Εκτελεσμένο. Τι κάνει, κλείστηκε. Χαλάσαν τη φάση. Μάλιστα. Εγώ τον έβγαζα αλλαγή τον Μπερνάρντο Σίλβα, φίλε, μετά από αυτό. Έχεις φάση όπου μπορείς να γεμίσεις μέσα. Αυτό μουσλέρα μπλοκάρει. Δύο λεπτά εντωμεταξύ ο έξτρα χρόνος του πρώτου ημιχρόνου. Είχε φάση η Πορτογαλία να την κάνει από κόρνερ και την κάνει με πάσα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, κύριε Φερνάντο. Γιατί αυτά είναι εντολές, έτσι. Το να κάνεις τα κόρνερ με πάσα. Κατάλαβες, πάσα να την ξαναπάρεις πίσω, να την κάνεις από πιο πλάγια. Φοβάται. Για να χαλάσει, όχι. Ο Φερνάντο Σάντος είναι ένας συντηρητικός προπονητής. Για να χαλάσει τα μαρκαρίσματα. Γενικά. Αυτό γίνεται για να χαλάσει τα μαρκαρίσματα. Ναι, έχει ψηλά κορμιά η Ουρουγουάη. Να μην είναι στατική φάση, αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχει ψηλά κορμιά η Ουρουγουάη και δεν έχει αντίστοιχα η Πορτογαλία. Οπότε... πώς δεν έχεις, φίλε, έχεις Πέπε κατεβάσει, έχεις Κριστιάνο κατεβάσει. Αλλά έχουν και άλλοι. Εντάξει, όχι. Εγώ, για μένα όταν δεν σου βγαίνει το μάτς πρέπει να εκτελέσεις κανονικά. Ζοχαδιασμένος. Καλά, εντάξει, ο Φερνάντο Σάντος. Και όταν κερδίζει, ελάχιστες φορές τον έχω δει να γελάει. Εν τω μεταξύ, δες λίγο το Μεξικάνο το διαιτητή, έτσι. Άνετα θα μπορούσε να σφυρίζει Super League. Σε φάτσα με τον δεις. Είναι πραγματικά είναι φάτσα. Είναι Super Ligatos, φίλε. Super Ligatos. Ο Super Ligatos, ο διαιτητής, ναι. Πραγματικά έχει συγκεκριμένη φάτσα. Τώρα, πρόσφατα, ένας, νομίζω, ο Μάνταλος, ο διαιτητής, αποσύρθηκε και τα λοιπά και ζήτησε συγγνώμη κατά την απόσυρσή του. Από τους φιλάθλους των ομάδων τις οποίες αδίκησε άθελα του. Όλες δηλαδή. Όλες άθελα τις αδίκησε. Έτσι είπε. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, φίλε. Ό,τι δηλώσεις. Συγγνώμη, όλα συγχωρούνται. Έτσι. Έτσι. Γιατί είμαστε πάνω απ' όλα χριστιανοί. Έτσι. Καλοί άνθρωποι. Φάση εδώ για την Ουρουγουάη. Τραγική αντίδραση της άμυνας εδώ. Μια μπαλιά απορώ που τον αφήσανε να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε. Θεωρούσαν ότι δεν θα κάνει κοντρόλ γι' αυτό. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία φάση αυτή.
με τον Καβάνι ένα ποιοτικά κακό πρώτο ημίχρονο, όπου οι Ουρουγουανοί άνοιξαν το σκορ με τον γκολ του Έντισον Καβάνι μετά από πολύ ωραία σέντρα του Σουάρεθ. Τέλος και επίσημα. Οι Πορτογάλοι δεν είχαν τη μεγάλη φάση. Έπεσαν πάνω σε μια άμυνα που μαρκάρε σωστά, που έκλεισε σωστά, κλεισμένη στο 1 τρίτο του γηπέδου. Έτσι. Και γενικά δεν είχαμε και την δύσκολη φάση. Περισσότερο εκνευρισμένοι οι Πορτογάλοι, γιατί δεν μπορούν να βρουν χώρους για να παίξουν το παιχνίδι τους. Βέβαια, στο παιχνίδι είναι ακόμα στο 1-0, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε για ακόμα ένα ολόκληρο 45 λεπτό μπροστά μας. Λοιπόν, δεν έχουμε. Έχουμε κάνει 5 λεπτάκια ακόμα. Ναι. Να πάμε δεν λίγο... έχει νόημα να σχολιάσουμε και το παιχνίδι, καθότι το βλέπαμε παρέα. Εντάξει. Αυτό περιμέναμε. Εγώ περίμενα ένα 0-0 με γκολ σκαστερίσει για κάποιον. Στο 118, όπως πολύ εύστοχα έγραψε, ναι, έγραψε ένα φίλος. Ναι. Λοιπόν, έχουμε είδηση η οποία βγαίνει επίσημα από τον Άρη, από την ΚΑΕ Άρης. Η ΚΑΕ Άρης αποσύρει την πρόταση ανανέωσης συνεργασίας που κατέθεσε στον αθλητή Δημήτρη Φλιώνη, γιατί μετά από προσωπικές επαφές του προπονητή της ομάδας μας Βαγγέλη Αγγέλου με τους εκπροσώπους του και τον ίδιο, αλλά και την τηλεφωνική παρέμβαση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γουλιέλμου, η πλευρά του παίκτη δεν απάντησε στο χρονικό περιθώριο που της τέθηκε. Οι συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη θα συνεχιστούν σε καινούργια βάση μετά τις 16 Ιουλίου και την επιστροφή του προπονητή της ομάδας μας από τις ΗΠΑ. Ο Άρης δεν απαιτεί, αλλά απαιτεί σεβασμό. Εδώ έχουμε την πρώτη, νομίζω. Περίμενε, ο Φιλόνης δεν έχει συμβόλαιο. Όχι. Έτσι. Οπότε τι συζητήσεις θα γίνουν μετά τις 16. Τίποτα. Ρε, άμα δεν έχει βρει ομάδα μέχρι τότε, θα ξαναγίνουν σε καινούριες βάσεις. Σε φάση ότι κοίταξε, αν μέχρι τότε δεν έχεις βρει ομάδα, έλα, μην περιμένεις από εμάς να σου κάνουμε την ίδια πρόταση, σου κάνουμε μικρότερη. Χειρότερη. Έτσι λέω εγώ τώρα. Έτσι. Ανάλογα. Και αν ο Άρης έχει βρει παίκτες ή όχι. Μάλιστα. Ήταν κατά τον Άρη, επικοινωνιακά, και το λέω γιατί ο Φιλόνης είναι ένα δικό του παιδί, που βγήκε από τις ακαδημίες, ο οποίος είναι πόσο, είναι 21 χρονών, είναι. 21-22. Βεβαίως, φαντάζομαι ότι για να βγει και μια τέτοια ανακοίνωση στην διοίκηση αλλά και στο προπονητικό team, εκνευρίστηκαν με το γεγονός ότι δεν απάντησε καν ο παίκτης, ούτε αρνητικά δηλαδή. Χρησιμοποιώντας, όπως κάνουν όλοι οι παίκτες που είναι ελεύθεροι, την πρόταση του Άρη για μήπως και βρει κάτι καλύτερο. Εγώ φαντάζομαι ότι ο παίκτης περιμένει κάτι καλύτερο απλά. Κατάλαβες, δηλαδή, έχω στα χέρια μου μια πρόταση και βγαίνω στην αγορά. Όχι εγώ, δηλαδή δεν βγαίνει ο ίδιος ο Φλιώνης, ο μάνατζερ του βγαίνει. Ο μάνατζερ του, ατζέντης. Σε φάση ότι κοίταξε, ο Άρης μας δίνει τόσο, μας δίνει αυτό και το άλλο, εσύ δώσε κάτι παραπάνω. Ναι. Και επειδή οι άλλοι δεν απαντάνε και τον έχουν στο περίμενε, έχει και ο παίκτης τον Άρη στο περίμενε. Σωστά, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όχι, είναι. Είδες, είναι πριν, ξεκινήσει το match, πριν ξεκινήσει το match. Ήμουνα εκνευρισμένος με κάποια πράγματα που ήθελα να πω για μπασκετικό Άρη. Δεν νομίζω ότι είναι καιρός να τα πούμε. Έτσι. Όχι, θα τα πούμε εν καιρό. Γενικότερα θα ασχοληθούμε με το τι... Γιατί δεν είναι ελκυστικός ο φετινός μπασκετικός Άρης. Και όχι λόγω μπαν από FIBA, λόγω του ότι παίζει προκριματικά αυτού του ευρωπαϊκού Champions League, ούτε... Εγώ για το γεγονός ότι η στόχη του είναι χαμηλή. Ένα δεν είναι ελκυστικός για άλλους λόγους. Γιατί έχει χάσει τη φερεγκιότητά του την τελευταία 15ετία και βάλε. Γιατί την τελευταία 15ετία ο μπασκετικός Άρης κάνει μία χρονιά καλή και δύο άσχημα. Μία χρονιά μπρούκλικη. Πάμε να φέρουμε, να κάνουμε μαδάρα και να φέρουμε κουκαράδες και μετά 3-4 μνημονιακές. Τα μάθαμε τώρα, όπως τα πολιτικά πιάνουμε και λέμε. Μνημόνιο ο Άρης τώρα. Άντε να δηλαδή τώρα καθαρίσει λίγο το χρέος, θα μειώσει λίγο το χρέος, θα κάνει τους διακανονισμούς. Σε κανένα δύο χρόνια πάλι θα ακούμε ότι αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν. Αλλά το σημαντικότερο για μένα απ' όλα είναι το εξής. Φαίνεται να μπαίνει σε ακόμα μία περίπτωση ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, πού κρατάει σκούφια του και κυριότερο με τι χρήματα έχει πάρει τον Άρη. Ναι. Έτσι. Έχει πάρει. Τι έχει πάρει, μια χρεωμένη τις ομάδα. Μετοχές. Έχει πάρει μια χρεωμένη ομάδα. Τα χρέη τα πήρε ονομαστικά ο ίδιος του. Αλλά το ζητούμενο είναι. Πόθεν έσχες, να το πω έτσι και τα λοιπά. Και ποιος είσαι.
Και αν δεν τα έχεις μόνος σου. Αυτή ήταν και είσαι... Μόνο αυτή ήταν η επιλογή του Άρη. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο. Ναι, δηλαδή, και αν δεν τα έχεις μόνος σου και έχεις ένα γκρουπ όπως λες, ας πούμε, από. Επενδυτές. Από χορηγούς. Παύλα, πες το, ξέρω εγώ, θείους από το Σικάγο. Να το πω εγώ έτσι λαϊκά. Γιατί δεν βγαίνεις να κάνεις μια συνέντευξη τύπου σαν καινούριος ιδιοκτήτης μιας ομάδας που εκπροσωπεί την πόλη, είναι η μία από τις δύο έτσι ας πούμε κορυφαίες μπασκετικές ομάδες στην πόλη και είναι και από τις κορυφαίες στη χώρα, περασμένα μεγαλεία βέβαια, αλλά είναι έτσι. Γιατί δεν βγαίνεις να κάνεις μια συνέντευξη τύπου να μας πεις ποιος είσαι και από πού κρατάει η σκούφια σου. Και ποιο είναι από πίσω σου. Θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή μόλις τελειώσει το Μουντιάλ. Σε κάνα δύο εβδομάδες δηλαδή. Και κυρίως. Θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Ποια είναι τα πλάνα σου. Γιατί να σου πω κάτι. Να δεχτώ ότι ήρθες. Ξέρω εγώ ότι ανέλαβες την ομάδα για να φύγει η λέλαπα του Λάσκαρη και ότι θα την πασάρεις σύντομα. Μετά από ένα μνημόνιο. Μια μνημονιακή χρονιά για να την κάνεις λίγο πιο ελκυστική. Σε κάποιον να το δεχτώ. Βγες να το πεις. Βγες να το πεις. Και όχι να βγαίνεις με ανακοινώσεις του τύπου «Δεν μας σέβεται ο Φλιώνης». Το οποίο έχει δίκιο. Λες, εντάξει, έχει, okay, δίκιο, δίκιο, αλλά έχει δίκιο, αλλά προφανώς για να... Κοίταξε, όταν αφήνεις ένα τέτοιο παίκτη να του κάνεις συζήτηση ανανέωσης, αυτό που έλεγα πριν για θες τα χρόνια να σου πω κάτι άλλο. Όταν κάνεις συζήτηση στο Φλιώνη και τον περιμένεις, λες και είναι ο επόμενος Ρούντι ή ο επόμενος Ρούμπιο και τα λοιπά. Ναι, και το αφήνεις, δεν το κάνεις πότε, ρε φίλε. Αφού του χρωστάς πόσα. Και στο τέλος χρονιάς, αφού είναι ένα ταλέντο και ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να μείνει ως τέτοιο στο ρόστερ του Άρη. Και να πω και κάτι άλλο. Okay, τώρα, είναι περιμένει να τελειώσει το συμβόλαιο ό,τι και μετά. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ακριβό παίκτη. Ναι. Έτσι. Ναι, με την πρώτη του χρονιά, ρε φίλε, γιατί τις προηγούμενες χρονιές ο συγκεκριμένος παίκτης δεν έπαιζε. Έτσι. Είναι η πρώτη του χρονιά που έπαιξε, που πήρε μέρος στο rotation ενεργά. Με την πρώτη του χρονιά. Όχι, και πέρυσι είχε πάρει. Ενεργά. Ήταν ο τρίτος playmaker και μάλιστα είχε πάρει πάρα πολύ χρόνο. Άμα θυμάσαι, είχε τραυματιστεί και ο Ξανθόπουλος για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Φέτος ήταν δεύτερος όμως. Φέτος αναγκαστικά ήταν δεύτερος. Μη σου πω και πρώτος. Ναι. Με τον Γιαννάκη ξεκίνησε πόσα μάτς. Με τον Αθηναίο, ο οποίος δεν ήταν εκεί. Ναι, διάρρη, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι. Όντως. Το μην το ανοίξουμε το θέμα. Δεν θα το ανοίξουμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα καλό είναι και οι αθλητές να έχουν και λίγο τα μυαλά τους στο κεφάλι και γενικότερα εντάξει. Οι αθλητές έρχονται και παρέρχονται. Έτσι. Κοιτάνε την πάρτη τους και την καριέρα τους. Και καλά κάνουν. Εντάξει, εμείς λέμε για το γεγονός ότι ο Άρης δεν μπορεί να κρατήσει ακόμα και αυτός ο Άρης. Τον Φιόνι. Τον 5 πλάς εκατομμυρίων χρέη. Και του μπαν δεν μπορεί να κρατήσει ένα παιδί 21 χρονών με 5-10 λεπτά συμμετοχής. Όχι παραπάνω, δεν ήταν ο πλέον. Αυτό που λέμε ενεργός παίκτης και αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει. Και υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να μην φταίνε οι ίδιοι άνθρωποι που είναι τώρα, αλλά φταίει γενικά ο σύλλογος. Τι έκανε. Πρέπει να βγουν να μιλήσουν. Πρέπει να βγουν να μιλήσουν. Γιατί αν το γεγονός ότι ο Κατσίβελης φεύγει σήμερα από τον ΠΑΟΚ επίσημα και πάει προς τον Προμηθέα ήταν θέμα χρημάτων, εδώ δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Αυτό εκεί το πάω. Οκ. Okay. Τέλος. Λοιπόν, τέλος. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Άλλη μια εκπομπή, αλληλούια. Εκπομπή έλαβε τέλος. Ακούτε αλληλούια με Στάθη και Μιχάλη Νικολαίδη κάθε σουκού από τις 7 μέχρι και τις 10 προσφοράς των επίπλων Παπαϊωάννου, τα οποία θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί δεύτερο ημίχρονο του Ουρουγουάη Πορτογαλία, το οποίο είναι στο 1-0 με Τάσο Τρέγια και Στέλιο Παπαντονίου μέχρι και τη μία. Δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη μία θα είναι τα παιδιά εδώ. Μέχρι και τις 12. Ωραία, μέχρι και τις 12 με διορθώνουν. Εμείς κοιμόμαστε 12 παρά τα Σάββατα. Έχει πέσει ήδη και ο πατσάς στην κοιλιά και κοιμόμαστε άνετα. Λοιπόν. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.